στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε, όπως παραδοσιακά συνηθίζεται, με την κυρία Λοτσοπούλου από την ΕΡΤ3. Κυρία Λοτσοπούλου. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε χθες την ομιλία σας να τονίζετε με έμφαση ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας στο παρελθόν που τη χρεοκόπησε. Χιλιάδες όμως Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουν σχέση με τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο, τη διαφθορά και τη διαπλοκή και περιμένουν να ακούσουν αν και πότε θα επιστρέψουν σε αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς, σε δίκαιες μισθολογικές εξελίξεις και σε απαλλαγή από βαρύς και άδικους φόρους όπως ο έμφυα. Κύριε Τσοπούλα, έχετε απόλυτο δίκιο. Η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν ανήκει σε εκείνη την κατηγορία που ευθύνονται, που έχουν πολύ βαριές ευθύνες για την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία. Θα έλεγα μάλιστα ότι μια από τις βασικές επιδιώξεις μας είναι να αναδείξουμε αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα της δημιουργίας, Ελλάδα της παραγωγής, Ελλάδα του μόχθου. Δεν μπορούμε όμως να κρύψουμε τα μάτια, να κλείσουμε τα μάτια μπροστά σε μια μεγάλη πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα είναι ότι για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια σταθερή προοπτική για το μέλλον, πρέπει να φύγουμε από αυτήν την 7ετή ως τώρα σκληρή επιτροπή των μνημονίων. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι να καταφέρουμε με διαρθρωτικές αλλαγές, με μεταρρυθμίσεις, αλλά και με μια ισορροπία στο μείγμα πολιτικής μας, ώστε να προστατεύουμε ταυτόχρονα τους πιο αδύναμους, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σιγά-σιγά στην απόδοση της ελληνικής οικονομίας, να πιάνουμε δηλαδή τους στόχους μέχρι να είμαστε σε θέση τον Αύγουστο του 2018 να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα και να μπορέσουμε να βρεθούμε σε ένα τελείως καινούριο, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Ήδη το γεγονός ότι είχαμε μία υπεραπόδοση εναντί στόχων το 2016 και το 2017 και το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε όλα αυτά τα κακώς κείμενα στα οποία εσείς αναφερθήκατε, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, έχουμε έσοδα και από αυτούς τους τομείς, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε, όχι μόνο ότι θα πιάσουμε τους στόχους, αλλά ότι δημιουργούμε και ένα δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο καταγράφεται ήδη και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, που θα μας δώσει τη δυνατότητα από το 2019 και μετά να προβούμε στις αναγκαίες εκείνες διορθώσεις που θα ελαφρύνουν πρωτίστως εκείνους που έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από τη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία πράγματι ήταν πρωτοφανής. Αυτός είναι ο στόχος μας. Σε αυτό το στόχο είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και πιστεύω ότι και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτός είναι ο δρόμος και αυτόν τον δρόμο πρέπει να τον περπατήσουμε μαζί, συλλογικά και με σχέδιο. Επόμενη ερώτηση από το Μακεδονικό Πρακτορείο, ο κύριος Ρούμπος. Καλησπέρα, από εδώ. Είπατε... Ξεχωρίζετε, κύριε Ρούμπο. Λοιπόν, είπατε ότι δημιουργείται ένα δημοσιονομικό περιθώριο. Να περιμένουμε στα Χριστούγεννα κάτι σαν το έκτακτο επίδομα σε συνταξιούχους πέρυσι. Και ένα δεύτερο. Άκουσα χθες να λέτε στην ομιλία για κάποιες παρεμβάσεις που κάνατε. Ήταν δίκαιο και έγινε. Ήταν δίκαιο και έγινε αρκετές φορές. Για τη μείωση της φορολογίας, που είναι δίκαιο, θα γίνει, πότε και πώς? Καταρχάς, να σας πω ότι αναφέρθηκα πιο πριν στο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από την προοπτική της οικονομίας. Από την προοπτική, δηλαδή, να έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να πιάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Και αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο δεν είναι κάτι το οποίο υπολογίζουμε να έχουμε. Έχει συνυπολογιστεί μαζί με τους εταίρους μας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι εξαιρετικά αυστηρή και έχει καταγραφεί στο μεσοπρόθεσμο. Συνεπώς, θα έχουμε το δημοσιονομικό χώρο πάνω δηλαδή από τους στόχους του 3,5% του πλεονάσματος, προκειμένου να προβούμε στις απαραίτητες διορθώσεις
από το 2019 και μετά, πέραν αυτών στις οποίες ήδη έχουμε προβεί. Και αναφέρομαι στην ψήφιση των λεγόμενων αντιμέτρων για το 2019 και 2018, που είναι 1% του ΑΕΠ το 19 σε παροχές κοινωνικής στήριξης και 1% το 2020 σε φορολογικές ελαφρύνσεις. Το 2016 είχαμε μία εκπληκτική υπεραπόδοση. Ήτανε το γεγονός που μας εντυπωσίασε όλους, ήταν η μεγάλη θετική έκπληξη και μία από τις αιτίες που καταφέραμε να αντισταθούμε σε παράλογες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης αξιολόγησης από μια μερίδα των δανειστών μας. Έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ, πιάσαμε πλεόνασμα πάνω από 4% και μάλιστα όταν πέρυσι τέτοιο καιρό κάποιοι εκ των δανειστών μας δημοσίως προέβλεπαν πλεόνασμα κοντά στο 0,1%. Και βεβαίως εγκαίρως είχαμε την διορατικότητα να προβλέψουμε το Νοέμβρη ότι θα έχουμε αυτή την πορεία και παρά τις αντιδράσεις, παρά το κλίμα καχυποψίας, σωστά προβήκαμε στην ενέργεια να μοιράσουμε μέρος της υπεραπόδοσης αυτής προκειμένου να ανακουφίσουμε πληγές. Η πορεία των δημοσιονομικών κατά το 2017 είναι θετική. Έχουμε το πρώτο εφτάμηνο περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα έναντι στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή έχουμε πάλι μία υπέρβαση κοντά στο 1 δισεκατομμύριο κατά το πρώτο εφτάμηνο. Οφείλουμε όμως να είμαστε προσεκτικοί το επόμενο διάστημα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και πλέον έχουμε την εμπειρία και εμείς να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε όλη την εικόνα της οικονομίας. Υπάρχουν άλλοι τομείς εσόδων που πάνε καλά, άλλοι που δεν πάνε τόσο καλά, αλλά η γενική εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε πάνω από το στόχο και άρα θα φροντίσουμε και φέτος να υπάρξει μέρισμα στους πιο αδύνατους. Το οποίο βεβαίως όταν έρθει η ώρα θα είμαστε σε θέση να το ανακοινώσουμε. Κύριος Τσακίρης από τον Αντένα. Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες μέρες μιλάτε για την έξοδο από την κρίση, την έξοδο από την Επιτροπή. Ξέρουμε βεβαίως ότι η βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι το χρέος. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν ελπίζετε ότι μετά τις γερμανικές εκλογές στο Βερολίνο θα βάλει νερό στο κρασί του και τελικά στο θέμα αυτό είναι καλό να είναι μέσα στο πρόγραμμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή όχι. Κύριε Τσακίρη, σε σχέση με το χρέος, να σας πω καταρχάς ότι κατά την εκτίμησή μας είχαμε μια πολύ θετική απόφαση στις 15 του Ιούνιου. Το οποίο ανεξαρτήτως αν δεν το εκτίμησαν και πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, η αντιπολίτευση. Το εκτίμησαν οι επενδυτές, το εκτίμησαν οι αγορές και αυτό εμάς μας αρκεί. Τι είχαμε στις 15 Γενάρη? Είχαμε έναν αλγόριθμο, ο οποίος κλειδώνει την προοπτική βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους στο βαθμό που το αμέσως επόμενο διάστημα υπάρξει και υπεραιτέρω ποσοτικοποίηση των παραμέτρων αυτού του αλγορίθμου. Και ποιο είναι το πιο ουσιαστικό? Το πιο ουσιαστικό είναι ότι δίνεται μια άλλη προοπτική ενόρασης του προβλήματος από μια άλλη οπτική γωνία. Δεν αντιμετωπίζουμε το χρέος μόνο ως πρόβλημα που έχει να κάνει με το κλάσμα που στον αριθμητή έχει το χρέος και στον παρονομαστή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αλλά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ως τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να μπορεί ετησίως να αποπληρώνει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Μπήκε λοιπόν ένα πλαφόν στο 15% των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών. Δεν θα υπερβαίνουμε λοιπόν αυτό το 15% του ΑΕΠ ετησίως και ταυτόχρονα προσδιορίστηκε και ένας μηχανισμός που συνδέει τα απαραίτητα μέτρα για την απομείωση του χρέους τα οποία δεσμεύονται οι εταίροι μας, δηλαδή την επέκταση της περίοδου χάριτος και της οριμάνσεως των αποπληρωμών, των ομολόγων, με την ανάπτυξη, με τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Καθιστά δηλαδή τους εταίρους μας, συνεταίρους,
στην προοπτική της ανάπτυξης. Αυτή ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη, η οποία, όπως σας είπα, χαιρετίστηκε από τους επενδυτές και τις διεθνείς αγορές, τόσο με τις διαρκείς αναβαθμίσεις που είχαμε από τους πιστοληπτικούς οίκους, αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, της αξιολόγησης ελληνικής οικονομίας, όσο όμως και από την εξαιρετικά επιτυχή έξοδο της χώρας στις αγορές μετά από 3,5 περίπου χρόνια. Και αυτό η επιτυχία δεν συνίσταται μόνο στο καλό επιτόκιο, αλλά κυρίως και στο γεγονός ότι είχαμε πληθώρα επενδυτών πρόθυμων να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία και αυτό ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και μάλιστα μακροπρόθεσμους επενδυτές. Από εκεί και πέρα θέτεται στο τραπέζι της συζήτησής μας ένα κρίσιμο ερώτημα. Ένα κρίσιμο ερώτημα που έχει να κάνει με το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και με τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Όπως γνωρίζετε, μέσα στο Σεπτέμβρη έχουμε τις εκλογές στη Γερμανία, όπου βεβαίως όλοι αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμά τους και τη συγκρότηση της νέας γερμανικής κυβέρνησης. Όμως είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εγώ χαίρομαι να πω, και σε αυτό το σημείο της συνέντευξής μου θα μείνω μόνο σε αυτό, γιατί είμαι βέβαιος θα δεχτώ και άλλες ερωτήσεις. Χαίρομαι που τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, στο θέμα του χρέους και της ανάγκης περαιτέρω ποσοτικοποίησης και διευκρίνησης των αναγκαίων μέτρων για την απομείωση του χρέους με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Ο κύριος Χατζηνικόλας και να ετοιμάζεται ο κύριος Ατζολέτος. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Την προηγούμενη Κυριακή στο ντοκουμέντο γράψατε ένα άρθρο υπό τον τίτλο «Τελικά πόσο ψεύτης ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου». Το άρθρο αυτό συζητήθηκε αρκετά για το αν είχατε δικαίωμα να το γράψετε, αν ήταν ύβρις, όπως είπε κάποιο στέλεχος της αντιπολίτευσης, ή αν προσπαθείτε να μιμηθείτε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ερώτημά μου είναι αν επιχειρείτε πραγματικά να ταυτιστείτε εσείς με τον Ανδρέα Παπανδρέου ή να ταυτίσετε το ΣΥΡΙΖΑ με το τότε ΠΑΣΟΚ. Κύριε Χατζηνικόλα, πράγματι το άρθρο αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλο θόρυβο και πράγματι δημιουργήθηκαν υπερβολικές αντιδράσεις. Δέχτηκα επιθέσεις. Μάλλον κάτι σημαντικό θα έγραψα σε αυτό το άρθρο που ενόχλησε τόσους πολλούς. Όμως, όποιος το διάβασε αυτό το άρθρο, νομίζω ότι κατάλαβε, ήταν ξεκάθαρο πως και μάλιστα υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά πως οι διαφορές είναι ορατές για γυμνό οφθαλμού. Αυτό όμως που ενδεχομένως να ενόχλησε, ξέρετε, ήταν μια συγκεκριμένη παράγραφος που μιλούσε για μια ομοιότητα. Όχι η δική μου ή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά της περίοδου, της πρώτης περίοδου της πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα το 1981 και της περίοδου που ζούμε σήμερα, από το 2015 και μετά. Και αναφερόμουν σε τι, όχι σε χαρακτηριστικά κοινά, αλλά στον συστημικό φόβο. Στο φόβο, δηλαδή, ενός συστήματος εξουσίας που τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου το είχε ονομάσει κατεστημένο της δεξιάς, σήμερα είναι άλλες εποχές. Προφανώς και δεν είναι το κατεστημένο της δεξιάς, αλλά είναι ένα κατεστημένο διαπλοκής, που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Ο συστημικός φόβος απέναντι σε κάτι που θέλει να αλλάξει τα πράγματα και πείθει το λαϊκό παράγοντα, εμπνέει, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στις μέρες μας. Ο συστημικός φόβος απέναντι σε κάποια διαρκή προτάγματα, όπως το πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας. Εμείς πιστεύουμε σε αυτά τα προτάγματα και δίνουμε μάχη για αυτά τα προτάγματα. Θα κριθούμε, βεβαίως, όπως κρίνονται όλοι. Για να απαντήσω, λοιπόν, ευθέως στο ερώτημά σας. Αν εγώ έχω μία φιλοδοξία, αυτή δεν είναι να αντιγράψω κανέναν. Αλλά η φιλοδοξία μου είναι να καταφέρω εγώ, ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης που λειτουργεί συλλογικά, σε ένα χρόνο από τώρα, να είναι αυτή η κυβέρνηση που θα έχει βγάλει τη χώρα από μια βαθιά περιπέτεια στην οποία άλλοι την έβαλαν. Και να είμαι εγώ αυτός επικεφαλής μιας συλλογικής προσπάθειας, μιας κυβέρνησης που λειτουργεί συλλογικά, που θα έχει καταφέρει
να αρχίσει σιγά σιγά να επουλώνει τις μεγάλες πληγές που χάραξε στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας ένα άλλο πολιτικό σύστημα που κατέρευσε. Και να είμαστε εμείς αυτοί που θα αρχίσουμε σιγά σιγά να θέτουμε τις βάσεις ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, ενός νέου μοντέλου πιο υγιούς για την λειτουργία της οικονομίας. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου και για αυτή τη φιλοδοξία μάχομαι και εγώ και οι συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Ατζολέτος και να ετοιμάζεται ο κύριος Αλιφερόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ανατρέχω σε μία δήλωση του κυρίου Τσακαλώτου στην Καθημερινή, σε συνέντευξή του, ο οποίος είχε δηλώσει πως οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση όσων συμφωνήθηκαν με τους πιστωτές διατηρούν την αβεβαιότητα και οδηγούν σε απώλεια αξιοπιστίας και συμμαχιών. Μάλιστα, είχε συμπληρώσει πως η πλειονότητα των μελών της κυβέρνησης συμμερίζεται αυτή την άποψη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι κάποιοι δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη. Μάλιστα, είχε κάνει κριτική και στην Κεντρική Επιτροπή για τον συντονισμό της κυβέρνησης. Η ερώτηση είναι διτή. Παραδέχεστε ότι υπάρχει θέμα συντονισμού στην κυβέρνηση και πιστεύετε πως αυτό μπορεί να λυθεί με έναν ανασχηματισμό? Κύριε Τζολέτο, πρέπει να σας πω ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας αξιολόγησης είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Αν θέλετε, είναι μέρος στρατηγικής μας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Όμως είναι λίγο φαϊνότερο ότι τη βασική ευθύνη για την καθυστέρηση της δεύτερης αξιολόγησης δεν την είχε η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά είχαμε μια πρωτοφανή διαφωνία ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και μια διαρκή προσπάθεια να τίθονται διαρκώς νέα ζητήματα στο τραπέζι και μάλιστα ορισμένα από αυτά έξω και από τη συμφωνία. Δεν θέλω τώρα να ξαναγυρίσω σε μια απόπειρα καταλογισμού ευθυνών επ' αυτού, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι εμφανές και πρέπει να είναι εμφανές σε όλους μας. Από εκεί και πέρα θέλω να μιλήσω για το μέλλον και όχι για το παρελθόν. Η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι δεδομένων των εξαιρετικά δύσκολων συνθήκων έχει παράξει ένα πολύ σημαντικό έργο. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν και προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να επιλύσουμε και προβλήματα συντονισμού. Όμως, κύριε Αντζολέτο, πιστέψτε με, η προσπάθεια που καταβάλουμε σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, κατά την άποψή μου, είναι μια προσπάθεια που αποδίδει. Και αυτό δεν το λέω μονάχα εγώ, το εκτιμούν και οι εταίροι μας, το εκτιμούν πλέον σιγά-σιγά και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το εκτιμήσουν και οι αντικειμενικοί παρατηρητές στην Ελλάδα, αν δεν το εκτιμούν ήδη. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την τρίτη αξιολόγηση, πρέπει να σας πω ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με μεγάλη ταχύτητα στα πλαίσια της συμφωνίας που έχουμε μπροστά μας. Γι' αυτό το σκοπό, το επόμενο διάστημα θα συγκαλέσω άμεσα το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση θα κινηθεί με ταχύτητα τους ρυθμούς στο επόμενο διάστημα και θα πάρουμε τις συλλογικές εκείνες αποφάσεις για να προχωρήσουμε στις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να ολοκληρωθεί η τρίτη αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό. Διότι, επαναλαμβάνω, ο χρόνος είναι μέρος στρατηγικής μας. Και αν θέλετε, η πιο ουσιαστική και θετική παρέμβαση και της τοποθέτησης του Γάλλου Προέδρου ήταν η συμφωνία του σε αυτό και η επισήμανση ότι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης να έρθουν με καλή πίστη και να μην προβάλλουν ζητήματα έξω από το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης που μπορεί να καθυστερήσουν αυτή τη διαδικασία. Διότι πια είναι εμφανές ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δεν είναι μόνο ζήτημα που αφορά την ελληνική κυβέρνηση και την Ελλάδα. Είναι ζήτημα που αφορά την επιτυχία της Ευρώπης και τη δυνατότητά της συνολικά να ξεπεράσει την κρίση. Διότι το τέλος της ελληνικής κρίσης θα είναι ταυτόχρονα και το τέλος της ευρωπαϊκής κρίσης. Ο κύριος Αλιφερόπουλος και στη συνέχεια ο κύριος Μελιγκόνης, αν σας είναι εύκολο να αναφέρετε και τα μέσα τα οποία εκπροσωπείτε. Αλιφερόπουλος για την εφημερίδα Δημοκρατία.
Κύριε Πρόεδρε, στα μέσα του Οκτωβρίου εκδικάζεται η αγωγή για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στην Αγροτική Τράπεζα, την οποία σε μικρό χρονικό διάστημα βέβαια έσπευσαν κάποιοι να την απαξιώσουν. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Λεφέμπλο, να σας ακούω. Στα μέσα του Οκτωβρίου εκδικάζεται η αγωγή για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στην Αγροτική Τράπεζα, την οποία σε μικρό χρονικό διάστημα, κύριε Πρόεδρε, έσπευσαν κάποιοι να απαξιώσουν και να δωρήσουν στην Τράπεζα Πειραιώς. Μιλάμε για δάνεια που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, να σας θυμίσω ότι η αγωγή στρέφεται και κατά του ελληνικού δημοσίου, κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να γνωρίζω με ποιον τρόπο η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι θα πληρωθούν αυτά τα δάνεια των κομμάτων και δεν θα είναι και αυτά δανεικά και αγύριστα, όπως έγινε με κάποια θαλασσοδάνεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που εν τέλει, κύριε Πρόεδρε, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αλιφερόπουλε, αναφέρεστε σε ένα μεγάλο σκάνδαλο, για το οποίο οι ηγεσίες τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας σιωπούν, επιλέγουν τη σιωπή. Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε, δημοσίευμα στην εφημερίδα Δημοκρατία, αν δεν κάνω λάθος, κατά το οποίο αποκαλύπτει ότι λίγες μέρες πριν την απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά τον Ιούλιο του 2012 να προχωρήσει στην εκποίηση της Αγροτικής Τράπεζας, στην Τράπεζα Πειραιώς, είχε γίνει μια αγωγή από την Αγροτική Τράπεζα προς τα δύο κόμματα και προς το Δημόσιο για αυτά τα χρωστούμενα, τα δανεικά και αγύριστα, των 200 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. Και το σκάνδαλο το μεγάλο δεν είναι μόνο ότι έγινε αυτή η πάρθηκε αυτή η πολιτική απόφαση 20 μέρες μετά, αλλά ότι ενώ έγινε ο διαχωρισμός ανάμεσα στην Bad Bank και στο υγιές σκέλος το οποίο πέρασε η Τράπεζα Πειραιώς, τα δάνεια αυτά περάσαν στο υγιές σκέλος. Και βεβαίως ένα επίσης σκάνδαλο είναι ότι με τροπολογία της τελευταίας στιγμής εκείνης της εποχής του τότε Υπουργού Εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο κύριος Γιαννίτσης, δόθηκε η δυνατότητα του ανεκχώρητου και του ακατάσχετου τη στιγμή που πέραν αποφάσεις, φυσικά για όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα κατάσχετο και κανένα ανεκχώρητο. Προκειμένου να πάρουν προεκλογικά τα δύο αυτά κόμματα την κρατική επιχορήγηση για να κάνουν εκλογές και να συνεχίσουν να χρωστάνε 200 εκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Τώρα, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη λειτουργία της ίδιας δημοκρατίας. Τι να κάνουμε? Τα κόμματα δεν είναι επιχειρήσεις. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ηθικό σκέλος, δεν είναι το πολιτικό κομμάτι. Θα μας απαντήσουν ποτέ? Δύο ερωτήματα έχω εγώ. Το ένα είναι το πασιφανές, αν σκοπεύουν ποτέ να τα ξεπληρώσουν αυτά τα χρήματα, αν αισθάνονται δηλαδή ότι είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που τα χρωστάνε. Και το δεύτερο, πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα? 200 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο ακριβές προεκλογικές εκστρατείες κάνανε. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα? Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποιοι είναι αυτοί που μας οδήγησαν στην κρίση, ποιοι είναι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, λαιλάτισαν τη χώρα και έρχονται τώρα και μας κουνάνε και το δάχτυλο και εμφανίζονται τάχα μου ως οι νοικοκύριδες που θα έρθουν να νοικοκυρέψουν τα πράγματα. Ο κύριος Μελιγκόνης και να ετοιμάζεται η κυρία Τσεκρίκα. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε προχθές τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να λέει ότι το Δονοτού δεν έχει θέση να επιτηρεί ευρωπαϊκά προγράμματα και να το καλεί να δείξει καλή πίστη για να ολοκληρωθεί έγκαιρα η αξιολόγηση. Ταυτόχρονα, πριν λίγο, μας είπατε και εσείς ότι ουσιαστικά βιάζεστε. Μας είπατε ότι ο χρόνος είναι μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα όμως αυξάνονται οι ενδείξεις ότι το Δονοτού έχει κάποιες αξιώσεις οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν εμπόδια στην αξιολόγηση. Επειδή προφανώς η έξωση του Δουνουτού, το να ξεκινήσει η συζήτηση για έξωση του Δουνουτού από την Ευρώπη δεν θα γίνει κατά τη διάρκεια της τρίτης αξιολόγησης. Εάν το Δουνουτού προσπαθήσει να φέρει προβλήματα στην τρίτη αξιολόγηση και να την καθυστερήσει, θα ζητήσετε επισήμως από τους Ευρωπαίους εταίρους να περιθωριοποιηθεί το ταμείο για να κλείσει η αξιολόγηση έγκαιρα και χωρίς εκτός συμφωνίας απαιτήσεις? Ευχαριστώ. Κύριε Μελιγκόνη, κοιτάξτε. Εμείς, στο βαθμό που
Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε μια συμφωνία που έχουμε μπροστά μας και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας, ότι έχουμε βρεθεί και σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Θα κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, θα τρέξουμε γρήγορα. Άλλωστε, η τρίτη αξιολόγηση έχει κυρίως εφαρμοστικά ζητήματα, ζητήματα εφαρμογής, νομοθεσίας και όχι κρίσιμα πολιτικά ζητήματα. Και βεβαίως αναμένουμε ότι όλες οι πλευρές καλή την πίστη θα έρθουν με ένα κοινό στόχο. Να σας το πω διαφορετικά. Εμείς μπορούμε να ζήσουμε και με το Δουνουτού, στο βαθμό που τηρεί τα συμφωνημένα, τα συμφωνηθέντα. Μπορούμε να ζήσουμε ασφαλώς και χωρίς την παρουσία του. Το πιστεύουμε αυτό, το πιστεύαμε από την αρχή. Ήμασταν οι μόνοι που το πιστεύαμε κάποτε, τώρα το πιστεύουν οι περισσότεροι στην Ευρώπη. Αυτό που δεν μπορούμε είναι να ζήσουμε με το δούνο του να έχει τον απόδι μέσα στο πρόγραμμα και το άλλο πόδι έξω από το πρόγραμμα. Μετά από 2,5 χρόνια κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουν. Και φαντάζομαι ότι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να πάρουν τις αποφάσεις τους είναι εντάξει να γίνουν και γερμανικές εκλογές μέχρι τέλος του χρόνου. Και αυτό δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Αφορά συνολικά την Ευρώπη. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι διαμορφώνεται ένα πλαίσιο ευρύτερης συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης και τη νέα αρχιτεκτονική της, στο οποίο πλαίσιο η Ελλάδα δεν είναι απλώς κομπάρσος ή παρατηρητής, παρεμβαίνει, έχει άποψη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει άποψη, θέση και διαμορφώνει συμμαχίες σήμερα στην Ευρώπη. Το διαπιστώσατε, νομίζω, με την επίσκεψη Μακρόν. Το γεγονός αυτό πιστεύω ότι μας ευνοεί. Διότι το συνολικότερο χρονοδιάγραμμα αυτών των αλλαγών εντάσσεται μέσα στο χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Άρα η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, επαναλαμβάνω, είναι προϋπόθεση για ένα success story, για να θυμηθώ τα παλιά, όχι δικό μας, αλλά της Ευρώπης. Για μια προοπτική επιτυχίας που θα αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Κυρία Τσικρίκα. Και να ετοιμάζεται ο κύριος Βέρκος. Ευαγγελία Τσικρίκα για τον Α. Κύριε Πρόεδρε, όλο το τελευταίο διάστημα, να αναφερθώ για παράδειγμα πριν από λίγες ημέρες στην επίσκεψη Μακρόν, χθες από τα εγγένεια του περιπτέρου της Κίνας εδώ στη ΔΕΘ, αναφερθήκατε, εκπέμψατε το μήνυμα ότι η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να προχωρήσει, να προσελκύσει επενδύσεις. Ωστόσο, έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα πολλά στελέχη σας να έχουν κάποιες ενστάσεις να δείχνουν ότι δεν πιστεύουν σε μία σειρά επενδύσεων. Πιστεύετε ότι χρειάζονται αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα για να μπορέσετε να κερδίσετε αυτό το στοίχημα και να υλοποιήσετε την πολιτική σας? Νομίζω, κυρία Τσικρίκα, δεν έχετε δίκιο, διότι αν ήταν έτσι δεν θα είχαν υλοποιηθεί τόσες επενδύσεις όλο αυτό το διάστημα. Θέλω σημαίνω πράγματα να τα ξεκαθαρίσω. Έρχονται και παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως φίλοι των επενδυτών και των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας. Αυτοί που κάνουν τελευταία πενταετία έχουν συνδέσει το όνομά τους με τη μεγαλύτερη αποεπένδυση που έχει συμβεί στη χώρα. Το 2006, μια χρονιά που ήταν δύσκολη ακόμα, που δεν υπήρχε αυτή η αισιοδοξία που έχουμε τώρα στα τέλη του 2017, το 2016, με συγχωρείτε, περσινή χρονιά, που παλεύαμε την πρώτη αξιολόγηση και είχαμε μετά και τη δεύτερη. Το 2016 έγινε ρεκόρ στην Ελλάδα της τελευταίας εξαετίας σε ξένες άμεσες επενδύσεις, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2009. Ήταν το μεγαλύτερο ποσό επενδύσεων, ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα από το 2009. Πώς έγινε αυτό λοιπόν, αφού έχουμε μια κυβέρνηση και τόσο κακούς υπουργούς που μισούν τους επενδυτές, που μισούν τους επιχειρηματίες? Να ξεκαθαρίσουμε ως μια πράγματα. Και φέτος το 2017 αναμένεται να πάμε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ρεκόρ. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν ως μια πράγματα. Η κυβέρνηση αυτή είναι φιλική προς την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις. Είναι φιλική κυρίως προς την υγιή επιχειρηματικότητα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου πως κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, παθογένειες του ελληνικού κράτους και της λειτουργίας του, όπως η γραφειοκρατία, όπως το γεγονός ότι υπάρχει
μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων. Παθογένειες οι οποίες προφανώς δεν οφείλονται στα 2,5 χρόνια που κυβερνάμε εμείς και που δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν γίνει όσα θα έπρεπε να είχαν γίνει. Και κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας έχουν γίνει πολύ περισσότερα από όσα είχαν γίνει σε δεκαετίες πριν. Εκεί όπου υπάρχει μία, αν θέλετε, διαφορά σε σχέση με την νεοφιλελεύθερη οπτική απέναντι στις επενδύσεις και την λέμε ευθαρσώς και την λέμε φανερά, δεν την κρύβουμε, είναι ότι εμείς θέλουμε τις επενδύσεις, θέλουμε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε και τις εργασιακές σχέσεις και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Και ξέρετε, αυτή είναι και μία διαφορά ιδεολογικής προσέγγισης απέναντι σε εμάς και στους νεοφιλελεύθερους. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μπορεί να είναι πιο επιτυχές αν επενδύσουμε όχι στην ένταση εργασίας, αλλά στην ένταση γνώσης και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου, που είναι η φύση μας, η ελληνική φύση, τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, αλλά και τοποθεσίας μας, που δίνει όλη αυτή την προοπτική να έχουμε και πολύ αυξημένες τουριστικές ροές. Αν καταστρέψουμε το περιβάλλον και αν καταστρέψουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν θα έχουμε παραγωγή στη χώρα. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκα 2 επιχειρήσεις και είδα ότι όλοι, πολλοί εμπασίπτως, δεν θέλω όλους να τους τσουβαλιάζω, με κατηγορήσαν ότι ανακαλύπτω όψιμα την επιχειρηματικότητα. Δεν επισκέφθηκα τυχαία κάποιες επιχειρήσεις. Επισκέφθηκα πετυχημένες επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στον ανθρώπινο παράγοντα και στις εργασιακές σχέσεις. Αυτό δεν το πρόσεξε κανένας. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι ο εργαζόμενος είναι βασικός κρίκος της παραγωγικής αλυσίδας. Για αυτούς οι οποίοι θέλουν να επενδύουν στην ποιότητα και για αυτούς που αποτελούν αυτό που εμείς ονομάζουμε άλλη Ελλάδα, Ελλάδα της δημιουργίας και όχι Ελλάδα της φούσκας, της λαμογιάς, της απατεωνιάς, αυτό που ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να σας ξεκαθαρίσω ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει περισσότερα από κάθε άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν για να δημιουργήσουμε ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και πιστεύω ότι αυτό αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται, διότι έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα και μέσα από αυτές τις επενδύσεις πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε σιγά σιγά και τη μεγάλη μάστιγα της ανεργίας, προκειμένου να δώσουμε διέξοδο και προοπτική ιδίως στους νέους ανθρώπους αυτής της χώρας. Ο κύριος Σβέρκος και να ετοιμάζεται η κυρία Σαββοπούλου. Σβέρκος από την Εφημερίδα των Συντακτών. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας διαβάσω τις θέσεις του ΣΕΒ, του Συνδέσμου των Βιομηχάνων, αναφορικά με τα εργασιακά. Η αγορά εργασίας έχει απελευθερωθεί τα τελευταία χρόνια αποσπασματικά, αλλά προς τη σωστή κατεύθυνση, ανέφεραν σε μια ανάλυση τους και συνέχισαν λέγοντας ότι η επαναφορά εργασιακών ρυθμίσεων που ίσχυαν πριν την κρίση θα οδηγήσουν σε απόθυση ξένων επενδύσεων με δυσμενείς επιπτώσεις για το μέλλον της οικονομίας. Αυτή η τοποθέτηση σας ανησυχεί? Πώς σχολιάζετε αυτή την τοποθέτηση, με δεδομένο μάλιστα ότι ξεκινάει η τρίτη αξιολόγηση? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προβάλει τα ίδια επιχειρήματα και μάλιστα είναι και πολύ σκληρό στις διαπραγματεύσεις. Θέλω να ρωτήσω επίσης αν δίνεται τελικά και ευκαιρία για νέες καθυστερήσεις στην τρίτη αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Βάλατε πολλά ερωτήματα σε ένα. Εγώ θα μείνω στην ουσία του προβλήματος που αναδεικνύεται από αυτή την τοποθέτηση. Και νομίζω ότι συνδέεται η προηγούμενη ερώτηση με αυτήν κατά έναν τρόπο. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που πιστεύω ότι έχουμε στην Ελλάδα, αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ 2,5 χρόνια που είμαι πρωθυπουργός, είναι ότι όταν συζητάμε με τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων, λείπουν από το τραπέζι της συζήτησης οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν σχέση με την παραγωγή. Γιατί εγώ, συναντώντας ανθρώπους της παραγωγής, αυτές τις θέσεις δεν τις συναντώ. Οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν σχέση με την παραγωγή και όχι με τις υπηρεσίες και όχι με τις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με αυτό που ονομάζουμε κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, με την παραγωγή και όχι την παραγωγή ενέργειας, δεν έχουν τέτοιες απόψεις.
Και αν δείτε, στις επιχειρήσεις τους έχουν εξαιρετικές εργασιακές σχέσεις και πολύ υψηλούς μισθούς. Διότι επενδύουν στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποιότητα αν ο εργαζόμενος δεν έχει έγνοια, δεν αισθάνεται γι' αυτό για την επιχείρηση, δεν έχει μεράκι για αυτό που κάνει, δεν αισθάνεται καλά, δεν αισθάνεται άνετα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα στην ολότητά του. Αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαστε αποφασισμένοι το επόμενο διάστημα να βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κλάδο της μεταποίησης, θέλουμε να προχωρήσουμε σε σημαντικές αλλαγές στήριξης του κλάδου της μεταποίησης, ώστε να μπορεί να έχει εξωστρέφεια, να εξάγει, να παράγει, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες αδειοδότησης, να έχουμε νέες δραστηριότητες στη χώρα, να προσελκύσουμε δηλαδή επενδύσεις στον χώρο της μεταποίησης, στο δευτερογενή τομέα, διότι κάποιοι όλο το προηγούμενο διάστημα, που μάλιστα βρέθηκαν και στις ηγετικές θέσεις στην εκπροσώπηση των κοινωνικών φορέων της, που εκφράζουν το χώρο της εργοδοσίας, αλλά επαναλαμβάνω δεν είχαν σχέση με την παραγωγή, είχαν περισσότερο σχέση με τις τράπεζες, μας είπαν ότι η Ελλάδα δεν παράγει και δεν μπορεί να παράξει. Και αυτή η χώρα είναι καταδικασμένη να είναι μια χώρα υπηρεσιών. Είναι μεγάλο λάθος και μεγάλο ψέμα. Εγώ βλέπω μια Ελλάδα δημιουργική, μια Ελλάδα που αν επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, μπορεί να κάνει θαύματα. Και αυτή την Ελλάδα εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε και θα την ενισχύσουμε το επόμενο διάστημα με πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η κυρία Σαββοπούλου και να ετοιμάζεται ο κύριος Λασκαράτος. Καλημέρα, κύριε Τσίπρα. Κάνατε χθες στην ομιλία σας εδώ στο Βελίδιο έναν εκτενή απολογισμό για το κυβερνητικό σας έργο. Αυτό που κατά τη γνώμη σας θεωρείτε πως έχει θετικό πρόσημο για τους στόχους που έχετε θέσει ως κυβέρνηση. Δεν ακούσαμε όμως, κύριε Πρόεδρε, πού θεωρείτε πως η κυβέρνησή σας ενδεχομένως έχει αστοχήσει, πού ενδεχομένως έχουν υπάρξει καθυστερήσεις και πού βάζετε εσείς αρνητικό πρόσημο σε αυτή τη διακυβέρνηση, τη μέχρι τώρα διακυβέρνηση. Κοιτάξτε, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Η κυβέρνηση αυτή δεν λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες. Με την έννοια ότι εδώ και 7 χρόνια, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και όχι μόνο αυτή, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όλα αυτά τα 7 χρόνια, οι αποφάσεις για την εφαρμογή της πολιτικής πρέπει να συμφωνούνται μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρής επιτροπίας με τους εταίρους. Με αυτούς δηλαδή που μας χρηματοδοτούν. Ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να κρυθεί με τους ίδιους όρους μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί σε αυτές τις συνθήκες από τις κυβερνήσεις που λειτουργούσαν όλη την προηγούμενη περίοδο. Είναι προφανές λοιπόν και δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου ότι πολλές φορές είχαμε την εντύπωση ότι θα ολοκληρώσουμε πιο γρήγορα, διαπραγματεύσουμε τους εταίρους μας, αλλά κάθε φορά που φτάναμε στα goalpost, τα goalpost μετακινούνταν κάποια μέτρα πιο εκεί και δεν μπορούσαμε να ευστοχήσουμε. Πολλές φορές είχαμε την εντύπωση ότι πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα δεν θα υπάρχει αντίρρηση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς και ενδεχομένως είχαμε και την αίσθηση ότι κάποιοι από αυτούς μας διαβεβαίωναν γι' αυτό, αλλά ερχόντουσαν κάποιοι άλλοι, διότι είναι και τρεις διαφορετικοί. Και έπαιρναν πίσω τις υποσχέσεις και μας εξέθεταν. Αυτή ήταν μια και είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν πρέπει να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Θέλω λοιπόν να πω ότι σε αυτά τα πλαίσια έχουν γίνει βεβαίως αστοχίες, έχουν γίνει λάθη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά κατά την εκτίμησή μου, σε γενικές γραμμές έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία σε αυτές τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, δεν ήταν εύκολο να επιτευχθούν. Το επόμενο διάστημα, βεβαίως, έχουμε μπροστά μας την ολοκλήρωση τρίτης αξιολόγησης, αλλά έχουμε μπροστά μας και την μεγάλη συζήτηση για το πώς θα οργανώσουμε το μέλλον, για το πώς θα επουλώσουμε τις πληγές της κρίσης και το πώς θα δημιουργήσουμε μια προοπτική, μια χαραμάδα ελπίδας
ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν επιβαρυνθεί περισσότερο από όλους στην κρίση. Και κατά την άποψή μου, η νέα γενιά. Και επιτρέψτε μου να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Πολύ μεγάλη συζήτηση έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και δικαίως. Για τις συντάξεις, για τους συνταξιούχους, για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Και πράγματι, δεν είναι καθόλου ευχάριστη η θέση όταν κανείς από θέσεις ευθύνης συζητάει για το πώς από τα δύο πρώτα μνημόνια μειώθηκαν στο 45% οι συντάξεις και εμείς δεν καταφέραμε να επαναφέρουμε τις συντάξεις στο πρώτερο επίπεδο. Ακόμα και όταν οι πιστωτές μας ήρθαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με μία άποψη τελείως παράλογη κατά την άποψή μου, την οποία αναγκαστήκαμε να δεχτούμε στη διαπραγμάτευση για μία μείωση 18% στο 50% των συντάξεων το 19, με ισόπωση όμως, ισόπωσες παροχές σε κοινωνικές κατηγορίες που το έχουν ανάγκη. Θέλω να σας πω όμως ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για την νέα γενιά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για αυτούς τους 400.000 νέους ανθρώπους που φύγανε τα δύο πρώτα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό με υψηλή εξειδίκευση, μορφωμένους με μεταπτυχιακά και πρέπει να γυρίσουν πίσω ή να τους δώσουμε την προοπτική να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω. Να μιλήσουμε για την έννοια της νεανικής επιχειρηματικότητας, να μιλήσουμε για τους νέους ερευνητές που κάνουν θαύματα στα ελληνικά πανεπιστήμια τα οποία τα είχαν υποβαθμισμένα τόσα χρόνια. Και ήρθαμε και αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για την έρευνα στο 1% σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας. Και αυξήσαμε τις δαπάνες για την εκπαίδευση σε συνθήκες ασφυξίας. Και δίνουμε τώρα με μια σειρά από... Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε. Ξύνουμε τον πάτο του βαρελιού, αλλά δίνουμε χρήματα για την ανική επιχειρηματικότητα. Το Equal Fund. Το καινοτομό δημιουργό. Αυτά τα οποία ανακοίνωσα χθες, τη δυνατότητα δηλαδή νέοι επιχειρηματίες μέχρι 34 ετών να έχουν πλήρη επιδότηση της πρώτης πρόσληψης μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Ή αυτό το οποίο ετοιμάζουμε τώρα μέσα από την προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομίας στην προοπτική ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας για ένα ταμείο μικροπιστώσεων. Που θα δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε σιγά-σιγά την ατζέντα της συζήτησης. Οι πληγές είναι μεγάλες οι κοινωνικές, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, αλλά πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να οικοδομούμε την επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα θα στηριχθεί στη νέα γενιά. Ο κύριος Λασκαράτος και να ετοιμάζεται η κυρία Μάνη. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγα 24 ώρα από το λόφο της Πνίκας, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανέπτυξε το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι γνωστές οι συγκλήσεις της ελληνικής πλευράς με την γαλλική ηγεσία. Θα ήθελα να μας πείτε όμως πού διαφοροποιείστε με τον Εμμανουέλ Μακρόν και επειδή προέρχεστε αναμφίβολα από διαφορετικούς πολιτικούς δρόμους. Θα ήθελα να μάθω αν νιώθετε πως ίσως είναι συγκυριακή αυτή η τόνωση των σχέσεων, επειδή θέλει ο Γάλλος Πρόεδρος να δημιουργήσει ένα όραμα για να, ως αντίβαρο ενδεχομένως και τις δυσαρέσκειες που έχει προκαλέσει με τις επιλογές του στα εργασιακά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, βασικό σημείο σύγκλησης των απόψεών μας για το μέλλον της Ευρώπης είναι η ανάγκη εκδημοκρατισμού. Η ανάγκη δηλαδή η Ευρώπη να μην είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός που θα αποφασίζει και κλεισμένων των θυρών, αλλά οι αποφάσεις να παίρνονται σε όργανα τα οποία θα είναι ρετά, σε όργανα τα οποία θα κρίνονται από τους λαούς και οι ηγέτες της Ευρώπης να λογοδοτούν απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα έλεγα λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να συμπέσουν διαφορετικές οπτικές σε ό,τι αφορά άλλου είδους ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άποψη του καθενός για την βασική αντίθεση κεφαλαίου εργασίας που διατρέχει φυσικά όλες τις κοινωνίες και όλα τα κοινωνικά συστήματα.
Υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια μακροχρόνια παράδοση, διότι το βασικό ρεύμα δημιουργίας του ήταν το ρεύμα του αριστερού ευρωπαϊσμού. Η αριστερή οπτική για την Ενωμένη Ευρώπη, την οποία εμείς θεωρούμε το ίστατο πεδίο της πάλης, της πολιτικής και της ταξικής, και η άποψή μας ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα για τους λαούς αν αυτό το πεδίο γίνει λιγότερο γραφειοκρατικό και έχουμε μια ευάθυνση και πολιτική και σε ό,τι αφορά τους θεσμούς δημοκρατική. Σε αυτό λοιπόν το σημείο συμπίπτουμε με τον πρόεδρο Μακρόν. Υπάρχουν βεβαίως άλλες οπτικές που υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Αλλά νομίζω ότι αν καταφέρναμε να οικοδομήσουμε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης σε αυτά τα σημεία σύγκλησης, μόνο όφελος θα είχαμε και για τους λαούς και ειδικότερα για τη χώρα μας. Η χώρα μας έχει υποστεί τις συνέπειες μιας ακραίας τιμωρητικής λογικής από την πλευρά της Ευρώπης. Τη λογική ότι εδώ είναι οι κανόνες και πρέπει αυτούς τους κανόνες μπορείτε δεν μπορείτε να τους στηρίσετε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτοί οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους. Και το πρόβλημα είναι ότι πέρα από αυτούς τους κανόνες, όταν οι αποφάσεις λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες, δεν υπάρχει διαφάνεια, πολλές φορές γίνονται τεράστια λάθη. Εμείς λοιπόν πιστεύω ότι μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτή τη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης, αν αυτή προχωρήσει με γοργά βήματα. Από όσα είπαμε στην ΠΝΙΚΑ, νομίζω ότι σημείο διαφοράς είναι ότι εμείς βάλαμε το αίτημα και της δημιουργίας όχι μόνο του Ευρωπαίου Υπουργού των Οικονομικών, αλλά και του Υπουργού των Κοινωνικών Υποθέσεων. Διότι για μας εξίσου σημαντική με την οικονομική σύγκληση είναι και η κοινωνική σύγκληση. Και η δημιουργία ενός δεσμευτικού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι αυτή που παίρνει η Σουηδική κυβέρνηση για την Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στην Στοκχόλμη για την κοινωνική Ευρώπη. Θέλω όμως να πω ότι σε αυτές τις συνθήκες της επικράτησης μιας νεοφιλελεύθερης οπτικής στην Ευρώπη, η θαραλέα τοποθέτηση του Γάλλου Προέδρου στο ζήτημα της πολιτικής ευάθυνσης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα ελπίδα. Και σε ό,τι με αφορά, αυτή την προοπτική θα την στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις. Η κυρία Μάνη και να ετοιμάζεται η κυρία Γκαντώνα. Από το Euro Today. Κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμενος προχθές, από εδώ είμαι, αριστερά σας, απευθυνόμενος προχθές στους Γάλλους και στους Έλληνες επιχειρηματίες από το Ίδρυμα Νιάρχος, είπατε μεταξύ άλλων ότι θα είστε επικεφαλής μιας task force που θα επιβλέπει τις σημαντικές επενδύσεις και όπου χρειάζεται, αν χρειάζεται, θα διευκολύνει τη διαδικασία. Ήθελα να σας ρωτήσω, ποια θα είναι η σύνθεση αυτής της Task Force, γιατί τίθεστε επικεφαλής, το καταλαβαίνουμε και για λόγους συμβολικούς και πρακτικούς. Και εάν αυτή σας η απόφαση ενισχύθηκε από τις απαντήσεις που πήρατε, όταν ρωτήσατε τους επιχειρηματίες, όσοι επενδύετε, τι προβλήματα συναντάτε, όσοι δεν επενδύετε, γιατί δεν επενδύετε. Mm-hmm. Κοιτάξτε, ήδη σε άτυπο επίπεδο λειτουργούν δύο διυπουργικές επιτροπές, μία η οποία ασχολείται με τα καθημερινά προβλήματα που εντοπίζονται στο πεδίο, το πεδίο της δράσης και της υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων, και είναι δεκάδες δυστυχώς, προβλήματα γραφειοκρατίας, προβλήματα πολυνομίας, και μία η οποία ασχολείται επί της ουσίας με το μεγάλο θέμα της προσέλκυσης των επενδυτών και των επενδύσεων, δηλαδή της στρατηγικής επικοινωνίας και προσέλκυσης των διεθνών επενδυτών. Προφανώς η σύνθεσή τους έχει να κάνει με τους αρμόδιους υπουργούς. Θα μάθετε λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα. Εγώ θέλω να αναφερθώ στο γιατί επιλέγω την προσωπική μου παρουσία. Διότι πιστεύω πράγματι ότι σε ορισμένα μεγάλα επενδυτικά έργα ένας μεγάλος εχθρός μας, πέρα από τη γραφειοκρατία,
είναι η αδράνεια και ο φόβος απέναντι στην ευθύνη που είναι διάχυτος μέσα στο δημόσιο τομέα. Ο φόβος απέναντι στην ευθύνη. Υπάρχουν φάκελοι σε πολλά υπουργεία που κάθονται στα συρτάρια ή στην άκρη κάποιων γραφείου και δεν πάνε από τον έναν όροφο στον άλλον αν δεν κατέβει ο υπουργός να τους πάρει. Ο φόβος απέναντι στην υπογραφή. Και θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα κλίμα για να ξεπεραστεί αυτός ο φόβος. Ένα κλίμα δηλαδή που να δώσουμε το στίγμα της αποφασιστικότητας που έχουμε να προχωρήσουν ορισμένα επενδυτικά projects. Βεβαίως μέσα στο πλαίσιο που σας είπα, στο πλαίσιο της πιστής στήρησης των νόμων, των περιβαλλοντικών όρων, αλλά να προχωρήσουν, να ξεκολλήσουν. Και έχουν προχωρήσει και έχουν ξεκολλήσει δεκάδες επενδυτικά project όλο το προηγούμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σας πω ότι για μας υπάρχει και μία μεγάλη συζήτηση, την οποία θα την ολοκληρώσουμε το επόμενο διάστημα, σε σχέση και με την περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την επιτάχυση των διαδικασιών. Νομίζω όμως ότι το Υπουργείο Οικονομίας θα είναι σε θέση στις επόμενες εβδομάδες να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτές μας τις πρωτοβουλίες. Η κυρία Γκαντώνα και να ετοιμάζεται ο κύριος Κλαυδιανός. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω αν συζητάτε το ενδεχόμενο σε περίπτωση που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητήσει να ληφθούν νέα μέτρα, αν το συζητάτε ή ευθέως αν σε μια τέτοια περίπτωση θα επιλέξετε κάλπες. Ευχαριστώ. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο έχουμε κουραστεί να απαντάμε. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για να αποδράσουμε. Και αν πιστεύαμε ότι για τον ελληνικό λαό τα πράγματα θα ήταν καλύτερα αν στη θέση ημών, που διαπραγματευτήκαμε σκληρά για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά του, να είναι όσο δυνατόν λιγότερες οι πληγές στο σώμα του, θα ήταν κάποιοι άλλοι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα και θα φέρνανε καλύτερα αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό, δεν θα είχαμε μπει καταρχάς εξ αρχής σε αυτή τη διαδικασία να πιούμε αυτό το πικρό ποτήρι. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω, μιας και κάνετε αυτό το ερώτημα, η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα, η χώρα έχει ανάγκη από εμπιστοσύνη, ανάκτηση της εμπιστοσύνης και η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, νομίζω ότι ένας από τους παράγοντες που θα συντείνουν σε αυτήν είναι και η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη. Εκλογές λοιπόν θα γίνουν στο τέλος της θητείας, το φθινόπωρο του 2019. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή τη φορά έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες για να απαντήσουμε και να αμυνθούμε σε παράλογες επιλογές και παράλογες απαιτήσεις. Αυτοί που τώρα θα κριθούν σε ό,τι αφορά τη στάση και τις προτάσεις για το ελληνικό πρόγραμμα, δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει την αξιοπιστία της, την επιμονή της, την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει τις αναγκαίες εκείνες μεταρρυθμίσεις για να σηκωθεί η οικονομία όρθια. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των εταίρων μας, τουλάχιστον των καλόπιστων εταίρων, που πιστεύω ότι είναι συντριπτική πλειοψηφία. Και νομίζω ότι έτσι θα πορευτούμε και είμαι αισιόδοξος ότι η τρίτη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί και η Ελλάδα του χρόνου τέτοια εποχή, όταν θα συζητάμε εδώ, στα πλαίσια της συνέντευξης που θα σας παραχωρώ στην 23η ΔΕΘ, θα βρίσκεται πραγματικά σε ένα νέο πλαίσιο. Ο κύριος Κλαυδιανός και να ετοιμάζεται ο κύριος Περδικάρης. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Κλαυδιανός από την Κυριακάτικη Εφημερίδα Νέα Σελίδα και το site neasellida.gr. Στη συνέντευξή σας στην εφημερίδα μας, κάνατε προσκλητήριο προοδευτικής διακυβέρνησης για την περίοδο μετά το τέλος του μνημονίου στις δυνάμεις κεντροαριστεράς. Ωστόσο, η αντιδράση ηγετικών παραγόντων του χώρου αυτού ήταν αρνητική. Πώς βλέπετε τώρα και εν ώψη των διαδικασιών που θα γίνουν στον νέο φορέα της κεντροαριστεράς, την προοπτική της προσπάθειας για συνεννόηση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα?
Κύριε Κλαβδιανή, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Και είναι ενδιαφέρον το ερώτημά σας, διότι κατά την άποψή μου πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στο πολιτικό σύστημα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα στο πολιτικό σύστημα σε μια λογική δημιουργίας προϋποθέσεων, συγκλήσεων και συνεννοήσεων. Γι' αυτό ψηφίσαμε και την απλή αναλογική. Θέλουμε να την κάνουμε νόμο και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και ξέρετε, εδώ είναι λίγο οξύμορο. Οι περισσότεροι λένε, μα ρε παιδί μου, δεν μπορείτε να τα βρείτε. Και όταν φέρνουμε εμείς απλή αναλογική, όλοι ψηφίζουν εναντίον. Χρειάζονται συνενέσεις για να πάει μπροστά η χώρα. Και χρειάζονται συνενέσεις για να πάνε μπροστά και οι τοπικές κοινωνίες. Συνενέσεις που πρέπει να δημιουργούνται και να συντίθεται πάνω στο τραπέζι. Δημόσια, ανοιχτά, όχι κάτω από το τραπέζι, όχι συναλλαγές. Συνενέσεις, συνθέσεις. Πρέπει όμως να δούμε και τη νέα πραγματικότητα που έχουμε στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και αυτό το λέω για να κάνω την αναφορά μου στην ερώτησή σας για την κέντρο αριστερά. Πριν από 5 χρόνια, πριν από τα μνημόνια, είχαμε ένα άλλο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε δύο πόλους που ήταν η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά, που εναλλάσσονταν στην εξουσία. Σήμερα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Έχουμε δύο πόλους που δεν είναι η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά, είναι η δεξιά και η αριστερά. Και από τη μια έχουμε μια δεξιά που είναι ένα μείγμα ακραίου νεοφιλελευθερισμού και ακραίου δεξιού λαϊκισμού. Οι νεοφιλελεύθεροι και οι εκπρόσωποι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που είναι στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας μαζί, με τις κεντροδεξιές δυνάμεις της παράταξης να συμπιέζονται, να μην είναι δηλαδή σε θέσεις ευθύνης. Και από την άλλη έχουμε την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποιος λοιπόν θα είναι ο ρόλος της κέντρο-αριστεράς σε αυτό το πολιτικό σκηνικό, είναι ένα θέμα πολύ μεγάλης συζήτησης. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις προσπάθειές τους να συγκροτήσουν τον χώρο τους. Είναι θετικό για το πολιτικό σύστημα. Αλλά θα είναι θετικό για το πολιτικό σύστημα πρώτον να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να μιλήσουν και να καταλάβουν αυτή τη νέα πραγματικότητα και να συζητήσουν για τους όρους της στρατηγικής και πολιτικής σύγκλησης της επόμενης μέρας. Που αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη παρά είτε με τη δεξιά είτε με την αριστερά. Αν δεν απαντήσει κανείς αυτό το ερώτημα, το κρίσιμο, δεν μπορεί να έχει στρατηγική. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι κρίσιμων αποφάσεων. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να κάνει τον απολογισμό της εκεί όπου συνεργάστηκε με τη δεξιά και δεν είναι θετικός απολογισμός. Και υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο διεργασίες, στις οποίες αναστοχασμού διεργασίες και επαναπροσέγγισης των μεγάλων ζητημάτων, στις οποίες πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ παίζω το ρόλο που μου αναλογεί στις συναντήσεις των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης στην Ευρωβουλή παίζει το ρόλο που το αναλογεί στην προσπάθεια των ευρωβουλευτών της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς να διαμορφώνουν ένα κοινό τόπο. Να διαμορφώνεται δηλαδή ένα πλαίσιο πολιτικής σύγκλησης για τις αναγκαίες στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές που η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να προτάξει το επόμενο διάστημα. Αναρωτιέμαι, στην Ευρώπη γίνεται αυτή η συζήτηση, στην Ελλάδα θα γίνει? Εμείς λοιπόν θα επιδιώξουμε να γίνει. Και αν αυτό δεν το επιθυμεί η ηγεσία που σήμερα εκπροσωπεί την κεντροαριστερά στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι θα γίνει με κοινωνικές δυνάμεις και με τους πολίτες που αισθάνονται ότι τοποθετούνται σε αυτό το χώρο. Ο κύριος Περδικάρης και να ετοιμάζεται ο κύριος Τζιουμπανόγλου. Κ.
Κύριε Πρόεδρε, από την εφημερίδα Τανία, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είχατε μιλήσει στο... Από εδώ. Αριστερά σας επίσης. Είχατε μιλήσει στο παρελθόν σε μία ομιλία σας για αυταπάτες. Θέλω να σας ρωτήσω ποιες είναι αυτές οι αυταπάτες. Δηλαδή, ποια είναι τα πράγματα για τα οποία από την πρώτη περίοδο, φαντάζομαι, διακυβέρνησή σας, έχετε μετανιώσει και θα τα κάνετε διαφορετικά. Και αν σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και το δημοψήφισμα, γιατί σκέφτεστε ένα νέο δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευχαριστώ. Κύριε Περδικάρη, είπα στην αρχή της συνέντευξής μου ότι δεν πρέπει να κρύβεται κανένας πίσω από το δάχτυλό του. Πρέπει να σας πω ότι στην περίοδο πριν τις εκλογές του 2015, σε αυτό είναι εδώ την αίθουσα, είχα με πάθος, με ορμή, υπερασπιστεί μια πολιτική ενάντια στη λιτότητα, την οποία την πιστεύω με το ίδιο πάθος και σήμερα. Και θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς και όλους όσους μας παρακολουθούν, ανεξαρτήτως τη γνώμη έχετε για μένα, για το ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικές σας συμφωνίες ή οι πολιτικές σας διαφωνίες, υπάρχει αλήθεια η αίσθησή σας ότι δεν πάλεψα εγώ προσωπικά και όλοι οι υπουργοί, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο αυτό εξάμηνο με πάθος αυτές τις απόψεις να τις κάνουμε πράξη? Δεν δώσαμε την ικμάδα των δυνάμεών μας? Ήταν πολλοί τότε που μας κατηγορούσατε για το ακριβώς αντίθετο. Και συνεχίζετε να μας κατηγορείτε για το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή ότι προκειμένου να δώσουμε μέχρι τέλους αυτή τη μάχη για να αλλάξει η Ευρώπη και να σπάσει αυτό το αυστηρό τιμωρητικό καθεστώς της λιτότητας, δεν διστάσαμε να κάνουμε επιλογές που οδήγησαν τα πράγματα σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Φτάσαμε μέχρι το χείλος του γκρεμού, είπανε κάποιοι. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσετε για ποιο πράγμα ακριβώς θα κατηγορείτε το ΣΥΡΙΖΑ και εμένα προσωπικά. Διότι όταν έχουμε δύο κατηγορίες που αλληλοξυδετερώνονται, στο τέλος, αυτός ο οποίος θέλει να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, μένει απολάστιχο, δεν κάνει αντιπολίτευση. Θα μας κατηγορείτε λοιπόν γιατί οδηγήσαμε τη χώρα στα άκρα προκειμένου να υλοποιήσουμε τα πιστεύω μας και τις δεσμεύσεις μας, ή θα μας κατηγορείτε ότι είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό και δεχτήκαμε αμάστατα τα μνημόνια? Ένα από τα δύο θα μας κατηγορείτε, δεν μπορείτε και τα δύο. Τώρα, σε σχέση με το δημοψήφισμα, νομίζω ότι είδατε τις απόψεις μου για την Ευρώπη. Πιστεύω στην Ευρώπη της δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τη δημοκρατική επιλογή των πολιτών. Και ότι η δημοκρατία και η επιλογή των πολιτών είναι διέξοδος όταν κανείς βρίσκεται σε μία θέση όπου οι ισχυροί είναι αυτοί οι οποίοι διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις. Αν δεν είχε επιλέξει η κυβέρνηση εκείνη την εποχή το δημοψήφισμα, δεν θα είχαν ανοίξει ρογμές στην Ευρώπη, τις οποίες ρογμές σήμερα βλέπουμε να γίνονται χαραμάδες μιας άλλης προοπτικής. Όταν εγώ είχα βρεθεί το 2015, η κυρίαρχη άποψη στην Ευρώπη ήταν ότι ο κίνδυνος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια δύναμη και είναι που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη, αλλά όχι να την καταστρέψει. Και ο κίνδυνος ήταν η ακροδεξιά. Η ακροδεξία κυβερνήσεις και ο ακροδεξιός λαϊκισμός στην καρδιά της Ευρώπης, που αντιμετωπίστηκε στις προηγούμενες εκλογές στη Γαλλία με επιτυχία, αλλά στο όριο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή την άποψή μου για τη δημοκρατική ευάθυνση και για την ανάγκη να μην φοβόμαστε τον λαό, την έχω και για την Ευρώπη, την έχω και για την Ελλάδα. Δεν κατανοώ όμως το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, για ποιο δημοψήφισμα αναφέρεστε. Δεν έχω ιδέα τι λέτε, αλλά θα ήθελα να σας προτείνω να μην βλέπουν, να μην αντιμετωπίζετε με τόσο μεγάλη, αν θέλετε, φοβία και με τόση μεγάλη ανησυχία την προοπτική ο λαός μας να τοποθετείται πάνω σε κρίσιμα ερωτήματα όταν πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιωμπανόγλου από τη Real. Τζιομπάνογλου από Real News και από Real FM.
Κύριε Πρόεδρε, σας και μετά, άκουσα. Με συγχωρείτε, και στη συνέχεια να ετοιμάζεται ο κύριος Τζίμας από Καθημερινή. Κύριε Πρόεδρε, εδώ. Πριν από λίγο σας άκουσα να κάνετε αναφορές στις διεργασίες οι οποίες επιτελούνται αυτόν τον καιρό στον χώρο της κεντροαριστεράς και ουσιαστικά θέσατε το θέμα το οποίο θα πρέπει να απαντήσει η επόμενη ηγεσία που θα προκύψει ή με τη δεξιά ή με την αριστερά ή με τη δεξιά των ακρονεοφιλελεύθερων και λαϊκιστών ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δύο ερωτήματα σε αυτό το θέμα. Υπάρχει κάποιος από τους υποψηφίους για την ηγεσία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που εσείς θα προκρίνατε έναντι των άλλων που θεωρείτε ότι θα άνοιγε έναν καλύτερο δρόμο συνεργασίας μαζί σας? Και ένα δεύτερο, στο κομμάτι που αφορά το διαχωρισμό της δεξιάς και της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καμένος και η ΑΝΕΛ, θα θέλαμε να μου πείτε πού τοποθετούνται από εσάς ιδεολογικά. Ευχαριστώ. Εντάξει, το πρώτο ερώτημά σας, ξέρετε, ακόμα και αν είχα κάποια προτίμηση, θα ήταν τόσο unfair να την πω. Δεν έχω όμως. Αυτό που με προβληματίζει κάπως είναι ότι σε αυτή τη χώρα τόσοι πολλοί άνθρωποι θέλουν να γίνουν αρχηγοί ενός πολιτικού κόμματος πριν καν ξεκαθαρίσει η ιδεολογική του, ο ιδεολογικός του προσανατολισμός και η πολιτική του στόχευση. Θα περίμενα λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μετατραπεί αυτή η συζήτηση από συζήτηση προσώπων, που τα τιμώ όλα, ανεξαιρέτως, σε συζήτηση πολιτική για τα προβλήματα της χώρας, για το μέλλον της χώρας. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, κοιτάξτε, ο κ. Καμένος και το κόμμα του είναι ένα κόμμα που προφανώς δεν βρίσκεται στο χώρο της αριστεράς, όμως είναι εξίσου άστοχο να πει κανείς ότι βρίσκεται στο χώρο της ακροδεξιάς. Δεν ήταν ο κύριος Καμένος ούτε στέλεχος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ούτε στα νιάτα του οπαδός της Χούντας και δεν κυκλοφορούσε με βαριοπούλες. Ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Και γνωρίζουμε βεβαίως ότι στα χρόνια του Μνημονίου, των Μνημονίων, ιδίως τα πρώτα χρόνια που συμπαρέσαιναν τα πάντα, δημιουργήθηκε μια αναδιάρθρωση και στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Διαφώνησε έντιμα με εκείνη την πολιτική και σήμερα είναι ένας εταίρος κυβερνητικός σε μια κυβέρνηση που προφανώς έχει αριστερό πρόσημο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγάλος εταίρος, που όμως κρατάει μια θέση και στάση έντιμη σε σχέση με τα πιστεύω του και δεν δημιουργεί προβλήματα, καθότι έχουν μια εξαιρετική συνεργασία. Και αν θέλετε, από την πλευρά του, κρατάει και μια στάση που αναφέρεται και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η δική του ιδεολογία, η δική του θέση, η δική του στάση. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργασίες. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι, ή μάλλον θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό, η συνεργασία μας μέχρι σήμερα είναι εξαιρετική, κυρίως διότι είναι μια συνεργασία έντιμη και ειλικρινής. Και πιστεύω ότι αυτό το έχει συνειδητοποιήσει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Και ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει εκτιμήσει αυτή τη στάση του Πάνου Καμένου, αλλά και ο κόσμος της πατριωτικής κεντροδεξιάς, διότι πιστεύω ότι αυτό εκφράζει, έχει εκτιμήσει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τζίμας και στη συνέχεια ο κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κύριε Πρωθυπουργέ, πριν από λίγες μέρες η καντελάριος Μέρκελ δήλωσε ότι οι διαδικασίες, οι συζητήσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τερματιστούν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι στην επόμενη σύνοδο κορυφής, αυτή του Οκτωβρίου, θα καλέσει, θα θέσει το θέμα και θα καλέσει και τους εταίρους να τοποθετηθούν. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα, τι είπε η καγκελάριος Μέρκελ, είπατε? Δήλωσε, να το επαναλάβω, ναι. Δήλωσε η καγκελάριος Μέρκελ ότι πρέπει να τερματιστούν οι διαδικασίες ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε μάλιστα ότι θα φέρει στην επόμενη σύνοδο
το θέμα και θα καλέσει τους εταίρους να τοποθετηθούν. Ταυτόχρονα, στο πλευρό της έχουν ταχθεί και ο κύριος Γιούνκερ και η κυρία Μογκερίνη, αλλά και η Αυστρία με τον Υπουργό Εξωτερικών της μάλιστα να ζητάει να διακοπεί και η βοήθεια των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το θέμα των προσφύγων στην Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω, με δεδομένο ότι οι ενταξιακές αυτές διαδικασίες ήταν ένα όπλο στα χέρια της Ελλάδας στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων πρώτον και με δεύτερο ότι ο κύριος Ερντογάν κρατάει ακόμα δεμένες τις βάρκες στα παράλια της Μικράς Ασίας και έχει λίγο πιο πίσω 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ποια θα είναι η τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς σε αυτή τη σύνοδο? Ναι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό που βάζεται στο τραπέζι. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως να ήταν και δώρο στον γειτονά μας, τον πρόεδρο Ερντογάν, εάν η Ευρώπη έβαζε το ζήτημα του τέλους των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ίσως και να το επιθυμούσε, θα έλεγα, το τελευταίο διάστημα με τις κινήσεις που βλέπουμε. Αλλά είναι τακτικό και στρατηγικό λάθος ταυτόχρονα. Οι διαπραγματεύσεις για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει η Ευρώπη να κρατήσει μια στάση ευθύνης και να είναι αυτή η οποία θα καλεί την Τουρκία να συμμορφωθεί για μια σειρά από λόγους. Ο πρώτος προφανής λόγος είναι για τις ίδιες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό της Τουρκίας για τον αναγκαίο εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Και νομίζω ότι η ενταξιακή πορεία είναι μοχλός, ισχυρός, για τις μεταρρυθμίσεις και τον εκδημοκρατισμό. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να ταυτίζουμε κάθε φορά έναν ολόκληρο λαό με τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης που βρίσκεται εκείνη την περίοδο στην ηγεσία της κάθε χώρας. Ο δεύτερος προφανής λόγος είναι ότι ακόμα κι αν η σημερινή στάση του Προέδρου Ερντογάν δεν δημιουργεί την αισιοδοξία ότι μπορεί να προχωρήσει η ενταξιακή διαδικασία σε αυτή τη φάση, είναι λάθος να κλείνουμε την πόρτα και την προοπτική. Και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι μια χώρα όπως η Τουρκία δεν πρέπει να είναι σε ένα διαρκή διάλογο, ακόμα και αν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Το τελευταίο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι, εντάξει, τα ακούσαμε όντως αυτά, να δούμε αν θα επαναληφθούν σε αυτή τη σύνοδο, διότι ξέρετε, πολλές φορές πριν τις εκλογές υπάρχουν και για λόγους που έχουν να κάνουν με τις επικοινωνιακές σκοπιμότητες κάποιες τοποθετήσεις που ενδεχομένως αργότερα αμβλύνονται. Τα είδαμε αυτά και κατά τη διάρκεια της εκλογικής αναμέτρησης στην Ολλανδία και τις εντάσεις που υπήρχαν με την Τουρκία εκείνη την περίοδο και κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος στη γείτονα Τουρκία. Δημιουργείται δηλαδή η αίσθηση ότι πολλές φορές αυτές οι δηλώσεις τροφοδοτούν εντάσεις που ενδεχομένως έχουν και ένα επικοινωνιακό αντίκτυπο. Εμείς, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θα μείνουμε σταθεροί στη θέση μας. Και θα μείνουμε σταθεροί στη θέση μας. Παρά το γεγονός ότι είμαστε αυτοί που πρωτίστως βάζουμε στο τραπέζι και μετεπιτάσεως την ανάγκη η τουρκική πλευρά να αλλάξει στάση, να σταματήσει την προκλητικότητα, να σταματήσει τις δηλώσεις αμφισβήτησης του διεθνούς δικαίου, να σταματήσει τις παραβιάσεις του ενέργειου χώρου στο Αιγαίο και να κρατήσει μια πιο λογική στάση στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του Κυπριακού, που δυστυχώς με δική της ευθύνη, με ευθύνη της τουρκικής πλευράς, το προηγούμενο διάστημα στην Ελβετία, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στην προοπτική μιας βιώσιμης λύσης. Ο κύριος Διαμαντόπουλος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και να ετοιμάζεται η κυρία Μητσοπούλου. Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Από αριστερά σας στο βάθος. Θέλω να γυρίσω λίγο και πάλι στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, γιατί υπάρχουν πράγματα που μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Παρακολουθώντας το πώς πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα σήμερα κυκλοφορεί και μια δημοσκόπηση, βλέπουμε ότι αυτό το success story ή η επιτυχία ή τα πρώτα βήματα
της κυβέρνησής σας δεν φαίνονται να έχουν την ίδια ανταπόκριση στους πολίτες. Μάλιστα λένε μερικοί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πάρει την εξουσία λέγοντας μεγάλα ψέματα από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης μέχρι σήμερα. Μάλιστα η αντιπολίτευση βλέπω ότι σας έχει κρεμάσει ένα βίντεο με τα 30 μεγάλα ψέματα, τι λέγατε και τι λέτε σήμερα. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό, γιατί βλέπω ότι η διαδικασία αυτοκριτικής στο ΣΥΡΙΖΑ θέλει μια καινούργια οπτική. Ευχαριστώ. Πού οφείλεται το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επιλέγει να κάνει αυτή την αντιπολίτευση? Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά την Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι θα αρχίσουν πολύ σύντομα οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της. Διότι, όπως εξήγησα και πιο πριν, όταν δεν έχεις μια σταθερή αντιπολιτευτική γραμμή και τα επιχειρήματά σου αλληλοσυγκρούονται, τότε δεν έχεις αποτέλεσμα. Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά κάναμε μια πολιτική επιλογή, η οποία ήταν πολιτική επιλογή που μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε ένα βάθος χρόνου. Ήταν η επιλογή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που πιστεύουμε ότι είναι σωστό να κάνουμε και που θα αποδώσει στο τέλος της τετραετίας και όχι κάτω από την πίεση, κάτω από την τις πολύ δύσκολες συνθήκες της στιγμής, να προχωρήσουμε σε μια βεβαιασμένη εκτίμηση της πραγματικότητας, να πανικοβληθούμε κάτω από το βάρος συγκυριακών δημοσκοπήσεων και να οδηγήσουμε τη χώρα σε μια παρατεταμένη αστάθεια, κάνοντας τη χάρη της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, που κάθε λίγο πριν από μια δύσκολη αξιολόγηση ζητούσε εκλογές. Και πιστεύω ότι αυτή η πολιτική επιλογή τώρα είναι που θα αρχίσει να φέρνει καρπούς. Πιστεύω ότι τώρα αρχίζουν οι πολίτες να βλέπουν ότι κάναμε σωστά. Και πιστεύω ότι η πραγματική σύγκριση ανάμεσα στην δική μας κυβέρνηση και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η Νέα Δημοκρατία ζήταγε εκλογές πάνω στην κρίσιμη φάση της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης, η πραγματική σύγκριση θα μπορέσει να γίνει στο τέλος της τετραετίας. Όταν οι πολίτες θα συγκρίνουν και θα έχουμε και τα δεδομένα της οικονομίας, του πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο 2015 Σεπτέμβρης, 2019 Σεπτέμβρης, ήδη να σας πω ότι είχαμε για πρώτη φορά πάνω από 260.000 θέσεις εργασίας καινούργιες το πρώτο εφτάμηνο του 2017 και άλλες 136.000 θέσεις εργασίας το 2016 και άλλες 100.000 το 2015, όταν από το 2010 ως το 2015 είχαμε μείον 900.000 θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν θα συγκρίνει ο ελληνικός λαός στα κρίσιμα ζητήματα τι έχει γίνει με την εργασία, τι έχει γίνει με την ανάπτυξη, τι έχει γίνει με την επιχειρηματικότητα, τι έχει γίνει με την καθημερινότητά του. Βεβαίως και δεν θα μπορούσε να το συγκρίνει αυτό με μεγάλη ευκολία τη στιγμή που βρισκόμασταν στο δύσκολο κάβο. Τώρα όμως νομίζω όλοι το αισθάνεστε αυτό. Εγώ δεν χρειάζομαι καμία δημοσκόπηση για να μου το επιβεβαιώσει. Έχουμε πάρει στροφή. Είμαστε σε στροφή. Περάσαμε τον κάβο. Έχει ακόμα, για όσους είναι καπεταναίοι, ακόμα και όταν περάσει τον κάβο, έχει κυματισμό. Και έχει και δυσκολίες. Μπορεί να έχει και κάποιους ύφαλους που πρέπει να μην τους προσεγγίσουμε. Αλλά τον κάβο τον περάσαμε. Τη στροφή την έχουμε πάρει. Και για καλό του ελληνικού λαού, κακό ίσως της αντιπολίτευσης, οι εκλογές θα γίνουν όταν θα είμαστε μέσα στο λιμάνι και όχι εν πλώ σε τρικυμία. Κυρία Μητσοπούλου και να ετοιμάζεται η κυρία Σταμούλη. Καλησπέρα. Μητσοπούλου από την εφημερίδα Ποντίκη. Θα ήθελα να ρωτήσω. Είπατε πριν για το ότι η κυβέρνηση είναι ήδη πάνω από το στόχο. Ωστόσο, οφείλει να είναι προσεκτική και όταν κρίνει ότι είναι η ώρα, θα ανακοινώσει για τη δυνατότητα που έχει για την επιστροφή του πλεονάσματος, ας πούμε, στους αδύναμους.
Σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ θα ήθελα να ρωτήσω τι μπορεί να πράξει η κυβέρνηση από εδώ και στο εξής, δεδομένου ότι απασχολεί πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αν θα υπάρξει συνέχιση της επιβολής του, περαιτέρω εξορθολογισμός, αντικατάσταση του με νέο φόρο ή πλήρης κατάργηση. Κυρία Μητσοπούλου, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω το εξής. Γιατί ακούστηκαν και διάφορα όλο το προηγούμενο διάστημα. Η κυβέρνηση πήρε μία απόφαση το προηγούμενο Νοέμβρη, μίας αναδιάρθρωσης στο φόρο του ΕΜΦΙΑ, η οποία όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν ήταν αναδιάρθρωση σε σχέση με το τελικό ποσό, διότι αυτό είμαστε υποχρεωμένοι με βάση το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής να είναι σταθερό και, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά ήταν μια αναδιάρθρωση στο εσωτερικό της διάρθρωσης των φόρων, που το περίπου 40% της κάτω στρωμάτωσης, δηλαδή των χαμηλών στρωμάτων πληρώνουν ΕΜΦΙ, είχαν κάποιες μειώσεις, για κάποιους σημαντικές, για κάποιους άλλους όχι πολύ σημαντικές, αλλά κάποιες μειώσεις. Για ένα 30% είχαν σταθερή τιμή στην φορολογία τους και για ένα 25% στα υψηλά κλιμάκια είδαν μια κάποια επιδείνωση. Δηλαδή είχαν μια πιο δίκαιη κατανομή του ΕΜΦΙΑ τον χρόνο που μας πέρασε. Για το 2020 έχουμε ήδη ψηφίσει την μείωση, αν δεν κάνω λάθος, κατά ένα ποσοστό γύρω στο 10% της συνολικής τιμής επιβάρυνσης απέναντι στους πολίτες, άρα και αυτό θα επιφέρει μια κάποια καλύτερη κατανομή στους φορολογούμενους. Σε ό,τι αφορά την προοπτική για την επόμενη μέρα, θέλω να σας πω ότι το πού θα κατανείμουμε το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος θα δημιουργηθεί από το 2019 και μετά, είναι ένα στοιχείο το οποίο θέλει κουβέντα και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα με το οικονομικό επιτελείο. Δεν έχουμε καταλήξει, δηλαδή, αν η καταλληλότερος χώρος κατανομής αυτού του δημοσιονομικού χώρου θα είναι σε αυτόν τον φόρο ή σε άλλους φόρους. Κριτήριό μας, να είστε βέβαιοι, θα είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι πιο άδικοι από τον ΕΜΦΙΑ και πρέπει να μειωθούν. Και ο ΕΜΦΙΑ είναι ένας φόρος ο οποίος είναι άδικος σε διαφορά τη μικρή ιδιοκτησία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά αν θέλετε, και θα έχω το θάρρος να το πω πάρα πολύ ανοιχτά, σε ό,τι αφορά τη μεγάλη ιδιοκτησία, δεν είναι. Δεν είναι. Διότι η μεγάλη ιδιοκτησία, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο αποκτήθηκε. Όταν θα είμαστε σε θέση, ποια είναι η μεγάλη αδικία που δημιουργείται, και αυτό πρέπει να το παραδεχτώ, όχι ο φόρος αυτός καθεαυτός στη μεγάλη ιδιοκτησία, αλλά το γεγονός ότι είμαστε σε μια εποχή κρίσης που δεν κινείται η οικονομία και που αυτός ο οποίος θα ήθελε να αξιοποιήσει το ακίνητό του για να έχει κάποια εισοδήματα, διότι δεν έχει πια εισοδήματα ή έχουν μειωθεί τα εισοδήματά του, δεν μπορεί να το πουλήσει. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Σιγά σιγά λοιπόν νομίζω ότι βγαίνοντας από την κρίση θα αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία στην αγορά. Ήδη βλέπουμε ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά με δειλά βήματα να υπάρχουν, να κινείται η αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα βεβαίως στις τουριστικές περιοχές. Και πιστεύουμε ότι σε αυτό θα συμβάλλει και η προσπάθεια που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα της δημιουργίας ενός πλαισίου σύγκλησης των αντικειμενικών και των εμπορικών αξιών. Να σταματήσει δηλαδή να είναι άλλη η αντικειμενική αξία και άλλη η πραγματική αξία των ακινήτων. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει μάλιστα στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Η κυρία Σταμούλη και να ετοιμάζεται η κυρία Ζουρμπά. Καλησπέρα. Αριστερά σας.
Ο Γάλλος Πρόεδρος πριν από 2 μέρες εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απουσία ευρωπαϊκών επενδύσεων στη χώρα μας. Μια μέρα μετά βλέπουμε ότι η τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η Κίνα. Και ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για το screening και τον περιορισμό των μη ευρωπαϊκών επενδύσεων που προτείνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Και δεδομένου ότι η χώρα μας χρειάζεται τις επενδύσεις, αν υπήρξε κάποια απτή δέσμευση από τον κύριο Μακρόν για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό. Και κάτι τελευταίο, αν σκέφτεται η χώρα μας να αλλάξει τη στάση της απέναντι στην Κίνα ή θα συνεχίσει να τη στηρίζει σε αυτή την διέρη και βασίλευε πολιτική που έχει απέναντι στην Ευρώπη. Στην συνάντηση με τους επιχειρηματίες, τους Γάλλους επιχειρηματίες στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό. Σε αυτό ακριβώς το οποίο λέτε. Δηλαδή, στο ότι δημιουργήθηκε ένα κενό από αδιαφορία είτε από αμέλεια της ευρωπαϊκής πλευράς, το οποίο κάλυψαν επενδύσεις από τρίτες χώρες και ιδίως από την Κίνα. Και το απάντησα εγώ μετά, δημόσια εκεί στους παριστάμενους, όχι στις κάμερες, αλλά θέλω να σας μεταφέρω, διότι αυτή είναι η θέση μου. Όπως στη φύση, έτσι και στην οικονομία, το να αφήνεις κενά, τα κενά καλύπτονται. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε μια χώρα που διψάει για άμεσες ξένες επενδύσεις. Η οικονομία μας διψάει για άμεσες ξένες επενδύσεις. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή εμείς, να περιμένουμε πότε η Ευρώπη θα συνειδητοποιήσει ότι στρατηγικά έχει όφελος να μην αφήσει ευρωπαϊκό χώρο σε άλλες χώρες και θα έπρεπε να κάνουν αυτοί οι επενδύσεις έναντι τρίτων. Νομίζω ότι και δεν μας το ζήτησε για κανένας αυτό και δεν ήταν αυτό και το περιεχόμενο της παρέμβασης του Γάλλου Προέδρου. Αλλά να σας το πω και διαφορετικά. Εμείς μόνο να κερδίσουμε έχουμε όταν η Ελλάδα, ο ελληνικός χώρος, γίνεται μήλον της έριδος, ας το πω έτσι, ανάμεσα σε επενδυτικές πρωτοβουλίες και επενδυτικές στρατηγικές. Η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και αυτό είναι η τοποθεσία της. Στρατηγική τοποθεσία. Ανάμεσα σε τρεις υπήρους. Και η στρατηγική της Κίνας, μιας δύναμης που θέλει να επιβληθεί μέσα από την οικονομική της ισχύ, μια ήρεμη δύναμη που δεν κάνει στρατιωτικού χαρακτήρα επεμβάσεις στον κόσμο, είναι μια στρατηγική την οποία πράγματι εγώ τη θαυμάζω. Βρέθηκα πριν από λίγους μήνες στην συνάντηση 30 ηγετών του κόσμου στο Πεκίνο, σε αυτή την πρωτοβουλία του One Belt, One Road, ένας δρόμος, μία ζώνη, που είναι η συνέχεια του δρόμου του μεταξιού. Και συνειδητοποίησα, με τις όποιες διαφωνίες, διαφορές μπορεί να έχει κανείς με την Κίνα, με τον τρόπο που σκέφτονται, με τον τρόπο που παρεμβαίνουν, ότι είναι ίσως μία από τις λίγες δυνάμεις με τέτοια μεγάλη ισχύ που έχει στρατηγική, έχει σχέδιο, ξέρει τι θέλει. Επενδύσεις ύψους 1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως την Ελλάδα σε περίοπτη θέση ακριβώς εξαιτίας αυτής της στρατηγικής τοποθεσίας. Εμείς λοιπόν από την αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά θα χάσουμε. Θα γίνει το πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο. Δεν θα χάσουμε. Η Ελλάδα πρέπει να είναι η χώρα εκείνη, και αυτό είναι το όραμά μας και για την εξωτερική μας πολιτική, η οποία βεβαίως και θα έχει τις ρίζες της στην Ευρώπη, στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ευρωζώνη, αλλά θα μπορεί να απλώνει τα κλαδιά της και στην Ανατολή και στο Βορρά και στο Νότο. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή το δόγμα και την εξωτερική μας πολιτική. Μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρώπη, πυλώνας της ευρωπαϊκής προοπτικής και εξαιτίας της κουλτούρας μας, της ιστορίας μας, της παράδοσής μας, αλλά ταυτόχρονα και μια χώρα που μπορεί, όσο καμία άλλη, να συνεννοείται και να συνομιλεί και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με τον αραβικό κόσμο. Αυτό είναι μοναδικό. Δεν μπορούν άλλες χώρες της Ευρωζώνης να το κάνουν αυτό. Λίγες χώρες μπορούν να το κάνουν αυτό. Και αυτό είναι στοιχείο της στρατηγικής μας ενόρασης για την εξωτερική μας πολιτική
και για την προοπτική της χώρας. Κλείνω λοιπόν λέγοντάς σας ότι δεν μας ανησυχεί αυτή η πρωτοβουλία του Προέδρου Μακρόν. Ίσα-ίσα αναβαθμίζεται η Ελλάδα. Θα παρακολουθήσουμε τη συζήτηση που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν λοιπόν αυτό προκαλέσει μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ευρώπη για να ισοσκελιστεί κάπως το επενδυτικό ενδιαφέρον της Κίνας προς την Ελλάδα, τόσο το καλύτερο. Κυρία Ζορμπά, και να ετοιμάζεται ο κύριος Τσιγουρής. Καλησπέρα σας, Ζορμπά, από Capital και Κεφάλαιο. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι η αιχμή της πολιτικής της κυβέρνησης στην πορεία για την μεταμνημονιακή Ελλάδα είναι η προσέλκυση των επενδύσεων. Ωστόσο, θεωρείτε ότι αυτό για να μπορέσει να μετουσιωθεί σε πράξη και να μην είναι απλώς μια ευχή ή μια διακήρυξη, θα συνοδευτεί από συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη δημιουργία πραγματικού φιλεπενδυτικού περιβάλλοντος? Μία από αυτές, ας πούμε, είναι, εσείς την αναφέρατε νωρίτερα, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Και προκειμένου να μην υπάρχει και η ανάγκη να της επικεφαλής θα σκφώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, να προστατευτεί το θεσμικό πλαίσιο από το φόβο των ευθυνών και των υπογραφών που είπατε. Και στο πλαίσιο αυτό, στο δημοσιονομικό χώρο του 19, είναι στο ραντάρ σας ενδεχομένως και η μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις? Καταρχάς, χθες στην ομιλία μου περιέγραψα τρεις πρωτοβουλίες που ήδη έχουμε πάρει και που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα. Το νέο αναπτυξιακό νόμο και στις επενδύσεις. Το νέο αναπτυξιακό νόμο, όπου έχουμε μια σειρά από σημαντικά project που εκεί έχουν ενταχθεί και προχωράνε, τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, που και εκεί έχουμε πολύ καλή απόδοση και συμμετοχή ιδιωτικών σχημάτων και βεβαίως τις προσπάθειες απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και μέσα μάλιστα από μια ψηφιακή ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Και ταυτόχρονα, γνωρίζετε, μάλλον είπα λίγο πριν στην αρχή της, σε μια άλλη ερώτηση κάποιου συναδέλφου σας, ότι προσανατολιζόμαστε και σε αυτό που ονομάζουμε ακόμα περαιτέρω διευκόλυνση ή, αν θέλετε, δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου που θα είναι ακόμα πιο ελκυστικό στις επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα, χωρίς, επαναλαμβάνω όμως, χωρίς να κάνουμε εκτόσεις στις δύο βασικές μας αρχές, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της εργασίας. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής, να σας πω ότι προβλέπεται η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων το 2020. Έχει ψηφιστεί στα αντίμετρα που αφορούν το 2020, από το 29% στο 26% ήδη. Γιατί το 20% και όχι το 19%, γιατί τα αντίμετρα συμβαδίζουν με τα αντίστοιχα μέτρα. Εκεί όπου δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος από φορολογία, αντισταθμίζεται αυτός ο δημοσιονομικός, το δημοσιονομικό φόρτο από μείωση φορολογίας. Έτσι. Άρα λοιπόν πήγαν το 20% τα φορολογικά μέτρα και το 19% έχουμε τις δαπάνες. Εάν λοιπόν δούμε στο του χρόνου τέτοιο καιρό ή στο τέλος του 2018, όταν θα φτιάχνουμε τον προϋπολογισμό του 2019, ότι για άλλη μια φορά η υπεραπόδοση της οικονομίας, οι ενδείξεις που έχουμε, τα αποτελέσματα μάλλον που θα έχουμε από την ανάπτυξη, που θα είναι πιο, θα έχουμε απόδοση καλύτερη από αυτή που περιμέναμε, πράγμα το οποίο δεν είναι απίθανο να συμβεί. Συνέβη το 2016, ελπίζουμε να συμβεί και το 2017, μπορεί να συμβεί και το 2018 και διαμορφωθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος από τον προβλεπόμενο, τότε, είπα και πιο πριν, θα φροντίσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο στοχευμένα να τον οδηγήσουμε σε φορολογικές ελαφρύνσεις, διότι νομίζω ότι είναι κοινή εκτίμηση πως η επιβάρυνση που υπάρχει, ιδίως σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα, είναι οριακή επιβάρυνση και είναι βέβαιο ότι η επόμενη μέρα της κρίσης σημαίνει και ένα πεδίο άμβλησης αυτής της επιβάρυνσης που επιβλήθηκε τα χρόνια της προσαρμογής, που ήταν μια πρωτοφανής σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσαρμογή. Να πω και κάτι άλλο με την ευκαιρία. Ένα από τα θέματα που συζητάμε
και ανέφερα και στην ομιλία μου στην ΠΝΙΚΑ, στην προοπτική της νέας αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, είναι να μετατραπεί η νομισματική σύγκληση σε οικονομική και εν τέλει σε πολιτική και να υπάρξουν στην Ευρώπη, πέρα από θεσμοί δημοκρατικής ευάθυνσης, και ένας κοινός προϋπολογισμός και μια κοινή εποπτεία διαχείρισης του τραπεζικού συστήματος και του δημόσιου χρέους, αλλά και φορολογική σύγκληση. Αναχέτηση δηλαδή αυτής της μεγάλης απόκλησης που υπάρχει σήμερα και δημιουργεί συνθήκες ανισότητας ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν έλεγα πριν ότι αν όντως υπάρξουν γενναίες τομές και προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους αλλαγές στην Ευρώπη, αυτό θα είναι προς όφελος της Ελλάδας. Ο κύριος Τσιγουρής και να ετοιμάζεται η κυρία Γιωτάκη. Καλησπέρα σας από το Μέγκα και την Εφημερίδα Ελευθερία του Τύπου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επανερχόμενο στο θέμα της κεντροαριστεράς, κάνετε ανοίγματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο σταθερά όλο το τελευταίο διάστημα στον χώρο της κεντροαριστεράς, καλώντας να απομακρυνθεί από τη φιλελεύθερη άποψη, τη φιλελεύθερη ματιά που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η συμπόρευση, η κυβερνητική συνεργασία επηρεάζει εν τέλει το περιεχόμενο της πολιτικής, αν αυτό συνέβη στο ΠΑΣΟΚ, αν συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ από τη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Υπενθυμίζω ότι τέλος Αυγούστου η κυβέρνηση και τυπικά ενέκρινε την επέκταση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τη χρήση της ούδας. Και τελικά κάτι πιο συγκεκριμένο, στο αν το ΠΑΣΟΚ όντως βρει ένα βηματισμό πιο κοντά σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά, κατά τη δική σας εκτίμηση, πώς θα μπορούσε να γίνει σύγκληση και δεν είναι προσχηματικό αυτό. Από την ώρα που όλοι ξέρουμε ότι οι μεν ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται να συνεργαστούν με το ΠΑΣΟΚ και πολύ περισσότερο το αντίθετο. Μας λέτε ότι αν το ΠΑΣΟΚ πάρει κεντροαριστερή πορεία θα σταματήσετε να συνεργάζεστε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Είναι προσχηματικό όλο αυτό και αφορά το χρόνο μετά τις εκλογές. Γιατί και τα δύο μαζί, με δεδομένες τις δημόσιες τοποθετήσεις, φαίνεται αδύνατο. Κύριε Τσιγουρή, είναι προφανές ότι αυτή η συζήτηση πρωτίστως αφορά τα στρατηγικού χαρακτήρα διλήμματα και ερωτήματα που τίθενται στον ίδιο τον χώρο της κεντροαριστεράς. Και από αυτή την έννοια νομίζω ότι απάντησε επαρκώς στο πρώτο, στην προηγούμενη ερώτηση για τα διλήμματα τα οποία έχει μπροστά του αυτός ο χώρος. Εγώ θέλω να απαντήσω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, γιατί μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω πως η επιλογή μας να προχωρήσουμε σε ένα σύστημα απλής αναλογικής, να αλλάξουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα εκλέγεται οι αντιπρόσωποι στο Εθνικό Κοινοβούλιο και να αλλάξει συνολικά το πολιτικό σύστημα, η λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Αυτή η επιλογή ήταν μια στρατηγική χαρακτήρα επιλογή. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι ήταν μια πάγια θέση της αριστεράς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια επιλογή που θα δημιουργήσει όχι μόνο άλλους σχετισμούς, αλλά άλλον τρόπο σκέψης και άλλον τρόπο αντίληψης για τη διακυβέρνηση της χώρας, για την πορεία της χώρας και άλλον τρόπο λειτουργίας των πολιτικών δυνάμεων. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό σε ένα επόμενο διάστημα να υπάρχουν και κυβερνήσεις περισσότερων των δύο κομμάτων. Οι συγκλήσεις όμως θα πρέπει να γίνονται βασανιστικά, δημόσια, ανοιχτά, όχι κάτω από το τραπέζι, πάνω στα προγράμματα. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι, και μάλιστα πολλοί το λένε και ως αστείο, ότι στη Γερμανία κάνουν 3 μήνες για να συγκροτήσουν κυβέρνηση και τα κόμματα εκεί κάνουν συνέδρια, όχι για να εκλέξουν ηγεσίες, αλλά συνέδρια προγραμματικού χαρακτήρα για να πάρουν θέση πάνω στη διαπραγμάτευση για την εκλογή κυβέρνησης συνεργασίας. Και εμείς εδώ, τις κυβερνήσεις συνεργασίας που είχαμε το τελευταίο διάστημα και τη δικιά μας, αλλά και τις προηγούμενες, είχαμε έτοιμες από πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα αλλάξει ο τρόπος σκέψης και το πολιτικό σύστημα και ο ελληνικός λαός. Σιγά-σιγά. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση, εγώ σε αυτό το οποίο θα συνεχίσω να επιμένω, είναι ότι η συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί πάνω στα στρατηγικού χαρακτήρα διλήμματα για το μέλλον της χώρας, σε στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές.
υπήρχε ένα ψευτοδίλημα το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με τη στρατηγικού χαρακτήρα επιλογή, αν θα παραμείνουμε στην Ευρωζώνη, αν θα παραμείνουμε στην Ευρώπη, θα φύγουμε από αυτή. Βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν το κατάλαβε ποτέ ότι αυτή ήταν η στρατηγική μας επιλογή και συνεχίζει να κάνει αντιπολίτευση σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει σήμερα και σε μια άποψη που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο αντιευρωπαϊκός ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να μας βγάλει από την Ευρώπη, σε αυτόν κάνει αντιπολίτευση. Το ίδιο επιμένει και ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Αυτού του χαρακτήρα στρατηγική επιλογή νομίζω ότι είναι ελλειμμένη. Υπάρχουν όμως άλλες σημαντικές στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές, στις οποίες πρέπει να κριθούμε. Η αντίληψή μας για τις εργασιακές σχέσεις, η αντίληψή μας για την προστασία του περιβάλλοντος, το αν βρισκόμαστε στην όχθη του νέου φιλελευθερισμού ή στην όχθη που εμείς θέλουμε να είμαστε μιας αντίληψης για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού κράτους. Σε αυτά τα σημεία, σε αυτά τα στρατηγικού χαρακτήρα διλήμματα, πιστεύω ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν συμπτώσεις και ανάμεσα σε κομμάτια που βρίσκονται παραδοσιακά στο στρατόπεδο της δεξιάς και παραδοσιακά στο στρατόπεδο της αριστεράς. Υπάρχουν δηλαδή δυνάμεις στη σημερινή κεντροαριστερά και στη σημερινή δεξιά που είναι στην ακρεφνώς νεοφιλελεύθερη οπτική για την πορεία της οικονομίας και δυνάμεις στη σημερινή κεντροδεξιά και στη σημερινή αριστερά που μπορούν να βρουν ένα πλαίσιο συνάντησης στην ανάγκη να υπάρξει κοινωνική προστασία, δημόσιος χώρος. Θέλω λοιπόν να σας πω για τη σιγουρή ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση στο βαθμό που γίνει πάνω στα πραγματικά προβλήματα, στα στρατηγικά ζητήματα και που γίνει με όρους πολιτικής και όχι με όρους παραπολιτικής ή με όρους εξυπηρέτησης ιδιωτελών συμφερόντων. Η κυρία Γιωτάκη και να ετοιμάζεται ο κύριος Ραπανάκης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιλήσατε για την τρίτη αξιολόγηση αναλυτικά, θα έλεγα πριν, αλλά θέλω να σταθώ σε μία φράση σας για το ερώτημά μου. Είπατε πριν ότι ο χρόνος είναι μέρος της στρατηγικής μου. Εάν λοιπόν προκύψει νέο κύμα καθυστερήσεων, όχι με δική σας ευθύνη, δεν εννοώ κάτι τέτοιο, και με δεδομένο ότι δηλώσατε, επαναλάβατε λίγο πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηθούν κάλπες και ότι στόχος σας είναι να ολοκληρώσετε την τετραετία. Πώς θα αντιδράσετε, υπάρχει για σας κόκκινη γραμμή ως προς το χρόνο πάντα ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης. Υπάρχουν τρόποι αντίδρασης. Κοιτάξτε, εδώ τα βγάλαμε πέρα σε πιο δύσκολες συνθήκες. Όταν σχεδόν είχαν δώσει δικαίωμα βέτου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οι εταίροι μας λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων που είχαν μπροστά τους δύο των χωρών αυτών. Άρα νομίζω ότι θα βρούμε και τώρα τρόπους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει από την πλευρά του Ταμείου μια προσπάθεια κολλησιεργίας και πιστεύω ακράδαντα ότι τούτη την ώρα η ευρωπαϊκή πλευρά θα έχει μια πολύ πιο ξεκάθαρη θέση απέναντι σε πιθανές, γιατί κανείς δεν μπορεί ποτέ να αποκλεί, κολλησιεργίες ή καθυστερήσεις ή παράλογες απαιτήσεις. Όμως το κρίσιμο ερώτημα που αφορά το ελληνικό πρόγραμμα αλλά και την Ευρώπη έχει να κάνει με το αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα θελήσει να χρηματοδοτήσει το ελληνικό πρόγραμμα ή όχι. Γι' αυτό είπα πιο πριν, κυρία Γιωτάκη, ότι δεν θα κριθεί η ελληνική κυβέρνηση τόσο στην τρίτη αξιολόγηση. Θα κριθεί βεβαίως από το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει και από την αποτελεσματικότητά της να προχωρήσει γρήγορα αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει. Και εκεί δεσμεύτηκα ότι θα κάνουμε το παν δυνατόν για να ολοκληρώσουμε πάρα πολύ σύντομα. Θα κριθεί η αξιοπιστία και η καλή πίστη, για να χρησιμοποιήσω μια φράση που χρησιμοποιήσε και ο πρόεδρος Μακρόν, των εταίρων μας. Εννοώ κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα και την προηγούμενη φορά. Για μας το κρίσιμο είναι να πάρθουν οι αποφάσεις εγκαίρως, πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου, σε σχέση με τη συμμετοχή τους εμείς στο πρόγραμμα. Διότι, επαναλαμβάνω, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα με την παρουσία τους. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι μπορούμε και ως Ευρώπη να το ολοκληρώσουμε και χωρίς την παρουσία τους, με επιτυχία. Αυτό το οποίο ούτε εμείς ούτε η Ευρώπη μπορεί, αλλά το και για αυτούς είναι καλό, είναι αυτή η διαρκής αβεβαιότητα.
με το ένα πόδι μέσα, με το άλλο πόδι έξω. Ο κύριος Ραπανάκης και να ετοιμάζεται ο κύριος Κοβέος. Εδώ αριστερά σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Σπύρος Ραπανάκης, την εφημερίδα Αυγή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τα όσα αναφέρατε χθες για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και της νεοφυγούς επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα για το νομοθετικό σχέδιο για το οποίο αναφερθήκατε για τις μικροπιστώσεις σε νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μας πείτε ποια μέτρα προτίθεστε να πάρετε για τη στήριξή τους σε μια στιγμή, μάλιστα, που το τραπεζικό σύστημα φαίνεται σχετικά διστακτικό όσον αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας προς την αγορά. Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να ξαναβάλουμε τις τράπεζες σε μια λειτουργία αντίστοιχη του πραγματικού του ρόλου στην οικονομία, δύσκολα θα πάρει μπρος η οικονομία. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας από τους λόγους που η δεύτερη αξιολόγηση ήταν εξαιρετικά επιτυχής ήταν ότι έκανε μία σαφέστατη αναφορά στην ανάγκη να υπάρξουν αναπτυξιακά χρηματοδοτικά εργαλεία στην απόφαση του Eurogroup. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό βήμα που έχει γίνει για την αναπτυξιακή προοπτική, για την επιστροφή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ήταν το βήμα της αναπτυξιακής τράπεζας. Και δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Η Ελλάδα ήταν από τις κατεξοχήν χώρες που είχε ανάγκη στην Ευρωζώνη μια αναπτυξιακή τράπεζα, ιδίως όταν οι συστημικές τράπεζες, λόγω του μεγάλου βάρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σταμάτησαν να παίζουν τον ρόλο που έπαιζαν το προηγούμενο διάστημα. Και άρα λοιπόν εμείς τώρα ερχόμαστε βήμα το βήμα και δουλεύουμε σκληρά ώστε αυτή η τράπεζα να είναι ένα πραγματικό χρηματοδοτικό εργαλείο για αυτούς που το έχουν ανάγκη. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είμαστε σε στενή συνεργασία ιδίως με την Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα που ανακοίνωσε και συνυπέγραψαν προχθές ο Υπουργός Οικονομίας με τον επικεφαλής της τράπεζας την μορφή της συνεργασίας. Θα συμβάλλουν με κεφάλαια, αλλά και η KfW, η γερμανική, προκειμένου να προχωρήσουμε γρήγορα στην δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών της πραγματικής οικονομίας. Το θεσμικό πλαίσιο θα είναι έτοιμο πλήρως ενδεχομένως στα μέσα της Άνοιξης, αλλά ήδη από τώρα θα προχωρήσουμε σε πιστώσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις λεγόμενες μικροπιστώσεις. Τι είναι αυτό? Για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί και ενδεχομένως με πολύ έτσι περίοπτους οικονομικούς όρους να μην καταλαβαίνει. Ένας νέος επιχειρηματίας, ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή κάποιος ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση και θέλει να έχει ένα κεφάλαιο κίνησης και θέλει να φτιάξει μια επιχείρηση καθαρισμού κτηρίων ή θέλει να φτιάξει μια επιχείρηση στην ψηφιακή οικονομία, μια μικρή επιχείρηση που να δίνει υπηρεσίες ή που θέλει να δημιουργήσει μια μικρή επιχείρηση στον χώρο της εστίασης. Θα έχει τη δυνατότητα να πάρει κεφάλαιο κίνησης έως 15.000 ευρώ από αυτό το πρόγραμμα μικροπιστώσεων, το οποίο θα αφορά περίπου 100.000 επιχειρηματίες, με χρήματα τα οποία θα έρθουν μέσα από το ταμείο που δημιουργεί η συνεργασία με τα ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και με χρήματα που θα έρθουν να βάλουν σε αυτή την πλατφόρμα ιδιωτικές τράπεζες του εξωτερικού, ιδιωτικά σχήματα. Αυτή θα είναι πραγματικά μία ανάσα για να κινηθεί η οικονομία και η επιχειρηματικότητα. Οι μικροπιστώσεις, αν θέλετε, και το σύστημα των μικροπιστώσεων ήταν κάτι που και σε άλλες χώρες που είχαν πληγεί από την κρίση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάκαμψη. Διότι σήμερα βλέπουμε ότι αρχίζει σιγά σιγά και αυξάνεται η ζήτηση και βλέπουμε επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την αύξηση της ζήτησης, ιδίως στον τουρισμό, αλλά και αλλού, να μην έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να προχωρήσουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα για να αξιοποιήσουν και να προχωρήσουν να έχουν κάποια κέρδη να βγουν μπροστά. Νομίζω λοιπόν
ότι αυτές οι επιλογές θα δώσουν μια άλλη όθηση στην οικονομία το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι έχουμε μπει οριστικά σε μια άλλη περίοδο. Σε μια άλλη περίοδο που το μυαλό μας δεν θα είναι τόσο στην αντιμετώπιση, στην άμυνα να το πω έτσι, αλλά θα είναι στην επίθεση. Όχι τόσο στο να παίζουμε άμυνα απέναντι σε πολιτικές λιτότητας και συρρήκνωσης και ύφεσης, αλλά στην επίθεση βάζοντας την ατζέντα της ανάπτυξης και δημιουργώντας προϋποθέσεις ώστε αυτή η ανάπτυξη να πολλαπλασιαστεί και να έχει συγκεκριμένη ανταποδοτικότητα στην πραγματική οικονομία και ιδίως στους νέους ανθρώπους, διότι επαναλαμβάνω, δεν θα κουραστώ να το λέω, η μεγάλη μάστιγα της χώρας είναι η ανεργία των νέων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, που όταν εγώ βρέθηκα στη θέση στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν πάνω από 50%, μειώθηκε κατά 10 μονάδες, όμως παραμένει εξαιρετικά υψηλή και πρέπει να κάνουμε το παν για να φτάσει σε επίπεδα κανονικότητας. Ο κύριος Κοβέος και να ετοιμάζεται ο κύριος Χριστίδης. Κύριε Πρόεδρε, πέρσι, εδώ αριστερά σας. Πέρσι, την ίδια μέρα, την αντίστοιχη μέρα, είχατε δεχθεί πολύ έντονη κριτική, αφότου από την ίδια θέση είχατε προσπαθήσει να προκαταλάβετε αποφάσεις της δικαιοσύνης και συγκεκριμένα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναρωτιέμαι, με τα όσα έχουν συμβεί και με την ένταση που έχει υπάρξει τον τελευταίο καιρό μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης, το οποίο είναι κάτι ασυνήθιστο, θα έλεγα, θεσμικά, αν έχετε από τη θέση του Πρωθυπουργού κάποια διάθεση αυτοκριτικής για όσα έχουν συμβεί. Κύριε Κοβέο, μίλησα με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια πέρυσι σε τέτοιο καιρό, χωρίς καμία διάθεση να προκαταλάβω τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια μίλησα λέγοντας ότι δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει απόφαση που θα καταργεί τον νόμο που ονομάστηκε νόμος Παπά, γιατί ήταν υπουργός μέσω ενημέρωσης και παραμένει ο κ. Παπάς, αλλά ήταν νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και πράγματι αυτός ο νόμος, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ισχύει και σήμερα. Δεν εξέπεσε από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Υπήρξε μια οριακή απόφαση σε ό,τι αφορά, και λέω οριακή με βάση τους σχετισμούς, σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι την διαγωνιστική διαδικασία δεν την διενήρκησε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εξαιτίας βεβαίως του γεγονότος ότι η αντιπολίτευση είχε βάλει βέτο, έκανε μποϊκοτάζ εκείνη την περίοδο στην συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σήμερα λοιπόν, ένα χρόνο μετά και με όλα αυτά τα οποία μεσολάβησαν, την άσχημη στιγμή με την συναδελφό σας, την κυρία Τσικρίκα, πέρυσι, και βεβαίως νομίζω την άσχημη στιγμή να βρίσκεις απέναντι στην πραγματική και ειλικρινή αγωνία των εργαζόμενων, ενώ ο στόχος σου δεν είναι να αντιμετωπίσεις τους εργαζόμενους, και πιστεύω ότι αυτό το έχουν καταλάβει όλοι οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά να βάλεις επιτέλους μια θεσμική κανονικότητα στο πλαίσιο λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης. Σήμερα λοιπόν, ένα χρόνο μετά, δεν θα σας έλεγα το ίδιο 6 μήνες πριν ή 2 μήνες πριν, πιστεύω ότι έχουμε δικαιωθεί. Γιατί έχουμε δικαιωθεί? Ο νόμος ισχύει, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συγκροτήθηκε και αποφάσισε να διενεργήσει το διαγωνισμό σε πείσμα κάποιων που δεν ήθελαν ποτέ να διενεργηθεί, με όρους νομιμότητας και κανονικότητας. Ο διαγωνισμός λοιπόν θα γίνει, τα μέσα ενημέρωσης θα αποκτήσουν νόμιμη άδεια, οι θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν, διότι ο νόμος προβλέπει οι θέσεις εργασίας να διατηρηθούν, και πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού της ενημέρωσης, όσο όμως και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον χώρο του τύπου. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι η βασική στόχευση της κυβέρνησής μας ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου που θα αποκαθιστά στρεβλώσεις δεκαετιών και στον χώρο της ενημέρωσης και όχι μόνο.
Μπορεί να κάναμε λάθη. Μπορεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλοι κάνουν λάθη. Όμως στο τέλος κρινόμαστε από τις προθέσεις μας και κρινόμαστε και από το αποτέλεσμα. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Στο θέμα της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν προβλήματα στην δικαιοσύνη. Προβλήματα τα οποία τα εντοπίζουμε όλοι. Έχουν να κάνουν με το χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Έχουν να κάνουν πολλές φορές με την αδυναμία των ίδιων των λειτουργών να ανταποκριθούν στους απαραίτητους χρόνους για να λειτουργήσει το σύστημα ομαλά. Έχουν να κάνουν και με, όπως σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, έτσι και στη δικαιοσύνη, όπως και εγώ που αυτή τη στιγμή, να θυμηθώ το επάγγελμά μου, μηχανικός, δεν μπορώ να πω ότι όλοι οι μηχανικοί είναι ηθικά άμεμπτοι, δεν υπάρχουν επίορκοι. Το ίδιο συμβαίνει για όλους τους ανθρώπους και όλα τα επαγγέλματα, πόσο δε μάλλον και για την πολιτική, έτσι και για τη δικαιοσύνη. Υπάρχουν κρούσματα διαφθοράς. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα θέλουμε να τα ξεπεράσουμε όχι στοχοποιώντας κάποιες αποφάσεις ή στοχοποιώντας τους δικαστές και τη δικαιοσύνη στο σύνολό της, αλλά δημιουργώντας ένα θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα κακοσκημένα. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει με νυφάλιο τρόπο, χωρίς δαιμονισμούς και αφορισμούς, και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα ξανακερδίσει η δικαιοσύνη ως θεσμός την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη, διότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Όταν αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν θα βρει το δίκαιο του. Εμείς λοιπόν ως κυβέρνηση λειτουργούμε θεσμικά και όταν συμφωνούμε με δικαστικές αποφάσεις και όταν διαφωνούμε με αυτές. Το δικαίωμα στην κριτική όμως είναι αναφέρετο. Όπως αναφέρετο είναι το δικαίωμα το δικό σας να κάνετε κριτική σε μένα που έχω θέσεις ευθύνης και εγώ ενδεχομένως σε εσάς για αυτά που γράφετε. Έτσι και το δικαίωμα και το δικό μου και του τελευταίου πολίτη να κρίνει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι βασικό συστατικό της δημοκρατίας και αυτό θα το υπερασπιστώ. Πάντοτε όμως προασπιζόμενο στη θεσμική λειτουργία, τον θεσμό και την αξιοπιστία του. Και βεβαίως πιστεύω ότι θα πρέπει επιτέλους να αφήσουμε την δικαιοσύνη να προχωρήσει και στις αναγκαίες τομές και διεργασίες που απαιτούνται προκειμένου να ανακτήσει αυτή την αξιοπιστία. Και όταν λέμε ότι τη σεβόμαστε ή σεβόμαστε τις αποφάσεις του, αυτό να μην είναι à la carte. Να μην σεβόμαστε δηλαδή τις αποφάσεις μόνο που μας αρέσουν, να σεβόμαστε συνολικά τη δικαιοσύνη σε όλες τις εκδοχές, είτε αυτές προέρχονται αποφάσεις που μας αρέσουν είτε όχι. Αυτή είναι η θέση μου. Είναι μια θέση νομίζω κρυστάλλινη και πιστεύω ότι το προηγούμενο διάστημα έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθεί η εικόνα μιας σύγκρουσης συνολικά με το θεσμό της δικαιοσύνης που αυτό απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Ο κύριος Χριστίδης και να ετοιμάζεται ο κύριος Πλάκας. Κύριε Πρόεδρε, από το περιοδικό Spiegel, πέρσι, εδώ είμαστε. Εδώ. Λοιπόν, θα επανέλθω στο θέμα που είχα θέσει πέρσι από αυτόν εδώ το χώρο για τις επανορθώσεις τις γερμανικές στην Ελλάδα. Είχατε πει τότε ότι η διεκδίκησή τους ήταν ζήτημα τιμής για τη χώρα και έκτοτε, το νεότερο νομίζω, είναι ότι υπάρχει μια έκθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μιας επιτροπής, η οποία υφίσταται. Νομίζω θα συζητεί το κάποια στιγμή τον Οκτώβριο, αν δεν απατώμε, και στην Ολομέλεια. Και σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, αυτό μετατοπίστηκε χρονικά για πιο εύκαιρο χρόνο, δεδομένων των ευαίσθητων διαπραγματεύσεων με τη Γερμανία ή με άλλες... Το Δεκέμβριο φέτος, λέτε, ή πέρυσι. Τι εννοείται, το Δεκέμβριο. Για ποιον Δεκέμβριο, λέτε, που μας έρχεται το Δεκέμβριο. Όχι, Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, υποτίθεται ότι θα συζητεί το στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εν διάφορες περιπτώσεις. Ήθελα καταρχήν να σας ρωτήσω γιατί δεν έγινε αυτή η συζήτηση στη Βουλή ή αν πρόκειται να γίνει και αν επηρεάζει τη στρατηγική σας έναντι τις διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων. Είχαμε πρόσφατα με την Πολωνία μια αντίστοιχη
κόντρα, ας το πούμε έτσι, με την γερμανική κυβέρνηση και αν αυτό το ζήτημα επηρεάζει τους δικούς σας υπολογισμούς και ποια είναι τα επόμενα μέτρα τα οποία θα λάβετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καταρχάς να σας πω ότι έχουμε ακολουθήσει την προβλεπόμενη και ορθή κατά την άποψή μου θεσμική διαδικασία. Το ζήτημα της διεκδίκησης να είναι ένα ζήτημα που τίθεται σε θεσμικό επίπεδο από την πλευρά της εθνικής αντιπροσωπείας. Σε ό,τι αφορά τόσο την θέση της κυβέρνησης, διατυπωμένη πολλάκες και από μένα και από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι δεδομένη. Δεν έχει αλλάξει αυτή η θέση. Μια θέση η οποία έχει επαναδιατυπωθεί στο υψηλότατο επίπεδο, σε πολιτιακό επίπεδο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από εκεί πέρα δεν γνωρίζω αυτό που μου λέτε, ότι αναβλήθηκε η συζήτηση σε επίπεδο ολομέλειας της Βουλής, αλλά το ζήτημα δεν είναι να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο ολομέλειας για να υποθούν ξανά τα ίδια. Είναι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι βρίσκεται στην σωστή θεσμική της διάσταση και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και οι σχετικές εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά το σκέλος της ερώτησής σας για την Πολωνία, αν η Πολωνία επιλέξει να προχωρήσει στην επίλυση της όποιας διεκδίκησης ή της όποιας διαφοράς σε επίπεδο διεθνούς δικαστηρίου, θα δημιουργήσει ένα νομικό προηγούμενο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς αυτό. Αν η επιλογή είναι η διεκδίκηση της σε διμερές επίπεδο, πιστεύω ότι δεν μπορεί να προδικάσει η μία εξέλιξη την άλλη, καθώς σε διμερές επίπεδο υπάρχει το ενδεχόμενο ή η πιθανότητα να θεωρηθεί ότι είναι διαφορετικό το σκέλος των διεκδικήσεων και διαφορετικό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Επιτρέψτε όμως ένα γενικότερο σχόλιο. Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα ευνοούσε τη χώρα μας η ταύτισή της με τις πολιτικές διεκδικήσεις και τις πολιτικούς ελιγμούς που ενδεχομένως να επιχειρεί η κυβέρνηση της Πολωνίας. Η κυβέρνηση της Πολωνίας, δεν θέλω να την κρίνω σε καμία περίπτωση, αλλά είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν χαρακτηρίζεται για την προσήλωσή της στις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην πολύ σημαντική για μας αξία της αλληλεγγύης. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν θα επιχειρούσα να συσχετίσω το ένα με το άλλο θέμα. Ο κύριος Πλάκας και να ετοιμάζεται ο κύριος Αγγελίδης. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Αριστερά σας στο βάθος. Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης. Έχετε αναγάγει το θέμα του ΟΑΣΤ σε κεντρικό θέμα της πολιτικής σας. Γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επιλέξατε στην κυβέρνηση ως λύση την αποειδωτικοποίηση, όπως λέτε, την κρατικοποίηση του οργανισμού. Δεδομένου ότι και οι συγκοινωνίες στην Αθήνα είναι στο υπερταμείο, θέλω να σας ρωτήσω αν και ο νέος ΟΑΣΤ, ο κρατικός, μπήκε αυτό στο υπερταμείο και έχουμε επομένως ένα οξύμορο σχήμα, ο ιδιωτικός να γίνει κρατικός και πάλι δια του υπερταμείου ιδιωτικός. Κοιτάξτε, μου δίνεται την ευκαιρία καταρχάς να σας πω για τον ΟΑΣΤ και μετά να δούμε και για το υπερταμείο. Ο ΟΑΣΤ είναι μια μεγάλη πληγή για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Και είναι και ένα παράδειγμα ότι το οποίο ελπίζω να το διαπιστώσουν το επόμενο διάστημα οι ίδιοι Θεσσαλονικείς βλέποντας τη βελτίωση στην καθημερινότητα της ζωής τους. Ένα παράδειγμα ότι δεν πρέπει σαν και καλά να θεωρούμε ότι οτιδήποτε δημόσιο δεν μπορεί να λειτουργεί και οτιδήποτε ιδιωτικό λειτουργεί τέλεια. Βεβαίως πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι και το μοντέλο της ιδιωτικοποίησης τότε του ΟΑΣΤ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν και το καλύτερο μοντέλο. Δεν έγινε ιδιωτικοποίηση με όρους
αγοράς, με όρους ανταγωνισμού. Άλλωστε και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο. Η ιδιωτικοποίηση του ΟΑΣ τότε ήταν χαρακτηριστικό σχήμα, χαρακτηριστικό μοντέλο ιδιωτικοποίησης μιας, αν θέλετε, ενός ιδιαίτερου καπιταλισμού, έτσι όπως το ζήσαμε στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Κρατικοδίαιτου, των κολλητών, των φίλων, των ημέτερων. Δώσανε μια δημόσια υπηρεσία και άρα τη δυνατότητα, την ανάγκη των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε μια ομάδα που τους ονομάσαν ιδιοκτήτες, φίλοι των κυβερνήσεων τότε, οι οποίοι όμως λειτουργήσαν σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, όχι μέσα στο πλαίσιο ενός υγιούς, ανοιχτού ανταγωνισμού, με διαφάνεια και με αξιοκρατία. Σήμερα εμείς επιχειρούμε ένα δύσκολο εγχείρημα που έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι να γίνει ακαθάριση στον οργανισμό. Από ό,τι μαθαίνω, υπάρχουν πολλοί σκελετοί μέσα στα ντουλάπια. Υπάρχει διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Να ξεκαθαρίσουν λοιπόν όλα αυτά, το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος όμως είναι να δημιουργήσουμε έναν δημόσιο οργανισμό ο οποίος δεν θα λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο το οποίο, το αρνητικό πλαίσιο το οποίο είχαμε στο παρελθόν σε κάποιους άλλους δημόσιους οργανισμούς, αλλά θα λειτουργεί πραγματικά με βασικό γνώμονα και στόχο την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Με δύο λόγια θέλω να σας πω ότι δυστυχώς στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια, και δεν αναφέρομαι στα χρόνια του μνημονίου, στα χρόνια της ανάπτυξης εντός εισαγωγικών, είχαμε ένα στρεβλό μοντέλο λειτουργίας και της ιδιωτικής οικονομίας και των δημόσιων φορέων. Στρεβλό μοντέλο. Που βασικό της χαρακτηριστικό και στη μία και στην άλλη πλευρά ήταν η διαπλοκή συμφερόντων. Και η απομίζηση του δημόσιου πλούτου και του δημόσιου συμφέροντος, η συρρήκνωση του δημόσιου συμφέροντος. Επιχειρούμε λοιπόν ένα δύσκολο εγχείρημα, θα κριθούμε από το κατά πόσο θα μπορέσουμε να είμαστε, θα μπορέσει ο νέος οργανισμός να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των Θεσσαλονικίων και νομίζω ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα σε σχέση με αυτό. Δεν πρέπει να ανησυχείτε σε σχέση με το υπερταμείο. Πρώτα και κύρια διότι και η λογική του υπερταμείου, ακόμα και να μπαινε εκεί ο ΑΣΘ, δεν είναι λογική εκποίησης και ιδιωτικοποίησης. Όσες δημόσιες επιχειρήσεις έχουν μπει κάτω από τη σκέπη του υπερταμείου δεν θα δεχθούν πιέσεις ιδιωτικοποίησης, αλλά εξορθολογισμού του τρόπου λειτουργίας τους. Θα είναι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Και πιστεύω ότι αυτό θα το διαπιστώσουμε επίσης σύντομα. Επαναλαμβάνω, η Ελλάδα για πολλά χρόνια ήταν μια εξαίρεση της κανονικότητας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα. Ο κύριος Αγγελίδης και να ετοιμάζεται η κυρία Ράντου. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Εδώ δίπλα από τον κύριο Πλάκα. Αριστερά σας επίσης. Δίπλα από τον κύριο Πλάκα. Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο. Μόλις τρεις μέρες πριν από την έλευση του κυρίου Μακρόν στην Αθήνα, ο Γάλλος Πρόεδρος είχε συναντήσει την ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και κατεδίκασε το καθεστώς Μαδούρο. Θέλω να ρωτήσω αν η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει το καθεστώς Μαδούρο, ειδικά τώρα που στην Ισπανία αναμένεται να ξεκινήσει και έρευνα για χρηματοδότηση το Ποδέμος από τη Βενεζουέλα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε. Η ελληνική κυβέρνηση, να σας είμαι ειλικρινής, έχει τόσα πολλά θέματα δύσκολα να ασχοληθεί, που το τελευταίο πράγμα που θα έκρινε τις εξελίξεις στην Βενεζουέλα θα ήταν αν τις στηρίζει το καθεστώς ή δεν στηρίζει το καθεστώς. Όμως εγώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατάσταση έντονης κοινωνικής αντιπαράθεσης στα πλαίσια, τα πρόθυρα του εμφύλιου σπαραγμού. Θέλω να σας επισημάνω,
ότι αυτό το οποίο εσείς ονομάσατε καθεστώς και βεβαίως έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε αυτή την κρίση, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες και μια κυβέρνηση η οποία, παρότι βεβαίως έχει εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες, κρίνεται από τις αποφάσεις της. Αυτό λοιπόν το οποίο σε επίπεδο διπλωματίας και εξωτερικής πολιτικής έχω ζητήσει και από τον Υπουργό Εξωτερικών είναι η Ελλάδα, και δεν το κάνω εξαιτίας του γεγονός ότι στη Βενεζουέλα είναι μια κυβέρνηση που είναι προσκύμενη στην αριστερά. Θα το κάναμε σε κάθε διαφορετική περίπτωση, διότι αυτή είναι, αν θέλετε, η στρατηγική της χώρας μας. Αυτό λοιπόν που έχουμε δώσει ως κατεύθυνση είναι να γίνει μια προσπάθεια διπλωματικής επίλυσης της κρίσης και διπλωματικής παρέμβασης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση της κρίσης. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτό το οποίο βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης, αν και πολλές φορές υπάρχει και το στοιχείο της υπερβολής. Αλλά όταν μια χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα μιας εμφύλιας σύραξης και μιας τόσο μεγάλης έντασης, νομίζω ότι η Ευρώπη, και αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρώπης, δεν είναι τόσο να επιβάλλει κυρώσεις, όσο το να διεκδικήσει τους τρόπους εκείνους μέσα από τους οποίους θα μπορέσει να υπάρξει μια εξομάλυνση και μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτή λοιπόν είναι η θέση και η στάση αρχής της ελληνικής κυβέρνησης. Και θα ήταν, επαναλαμβάνω, μια θέση και στάση αρχής, είτε αυτά τα γεγονότα αφορούσαν μια χώρα τόσο πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή μας, είτε μια γειτονική χώρα. Κυρία Ράντου, και να ετοιμάζεται ο κύριος Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ράντου Ιρώ από Ριζόπουλος Post, οικονομικό κανάλι SBC. Θα ήθελα λίγο να μεταφέρουμε τη συζήτηση στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, δεδομένου ότι τελευταία βλέπουμε κάποιες συγκλήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια ευθυγράμμιση του κύριου Στουρνάρα σε σχέση με τις κυβερνητικές θέσεις που αφορούν το Δουνουτού, κατά πόσο θα πρέπει να μείνει να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα ή κατά πόσο χρειάζονται περαιτέρω να κεφαλοποιήσει οι ελληνικές τράπεζες. Θα ήθελα επ' ευκαιρία να μου πείτε αν, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται θετικά το έργο του μέχρι τώρα, μιας και βρίσκεται στο μέσο της θητείας του, και αν ναι, αν θα ανανεώνατε τη θητεία του μετά τη λήξη της, εφόσον φυσικά είστε ακόμα κυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν με έχει προβληματίσει αυτή η σκέψη. Έχει αρκετό χρόνο θητείας ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας και δεν θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνω την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ή της θητείας του, διότι δεν είναι ο ρόλος μου αυτός. Ο ρόλος ο δικός μου είναι να συνεργάζομαι με την Τράπεζα της Ελλάδας και ο ρόλος και η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδας και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας είναι να συνεργάζεται και να υλοποιεί την κυβερνητική πολιτική στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει άλλο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο θα κριθεί ο κύριος Στουρνάρας. Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Δεν είμαι εγώ αυτός ο αρμόδιος που θα κρίνω και επ' αυτού λοιπόν δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο. Από εκεί και πέρα, το μόνο που θα ήθελα να πω είναι αυτονόητο ότι θα ταυτίζεται η Τράπεζα της Ελλάδας με την πολιτική και τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης. Και όταν δεν το κάνει, μάλλον τότε δεν έχουμε το αυτονόητο και όχι όταν το επιχειρεί. Ο κύριος Παπαδημητρίου και να ετοιμάζεται ο κύριος Ηλιάδης. Κύριε Πρόεδρε, εδώ, αριστερά σας. Εδώ, αριστερά σας. Μιλήσατε πολλές φορές στις απαντήσεις που δώσατε στους συναδέλφους για την τιμωρητική Ευρώπη. Θυμήθηκα και μια έκφραση παλιότερα του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, του κυρίου Δραχασάκη, για τιμωρητικό καπιταλισμό. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπόθεση του κυρίου Γεωργίου. Το λέω αυτό διότι νομίζω δεν είναι το πρόσωπο, αλλά είναι ένα συνολικότερο πλαίσιο που εντάσσεται και έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί
δηλαδή συνεχίζονται οι πιέσεις από τη μεριά των εταίρων. Ποια θα είναι η στάση της κυβέρνησης από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Και δεν καταλαβαίνω γιατί με ρωτάτε εμένα. Τι να κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή, τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση σχέση με το ζήτημα αυτό? Δεν της επιτρέπεται να κάνει. Ή θα δεχόμαστε, επαναλαμβάνω μια φράση που είπα λίγο πιο πριν στον συναδελφό σας που είναι δίπλα σας, ή θα δεχόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και τη λειτουργία της και θα σεβόμαστε την αυτονομία της στο σύνολο των διαδικασιών της, ή θα έχουμε μια άλλα κάρτα αντιμετώπιση. Οι ρόλοι με βάση το Σύνταγμα της χώρας είναι διακριτοί, δεν μπορούμε. Δεν θα μπορούσαν και οι εταίροι μας, νομίζω ότι είναι και υπερβολή όλα αυτά που ακούγονται για το θέμα της δικαστικής υπόθεσης του κ. Γεωργίου να έχουν να ζητούν παρεμβάσεις στον χώρο της δικαιοσύνης. Αντιθέτως, το αντίθετο ζητούν οι εταίροι και σωστά από τις ελληνικές κυβερνήσεις να μην παρεμβαίνουν στον χώρο της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης, ξέρετε, εμείς έχουμε τοποθετηθεί, η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται πλήρως και με βάση αυτά τα στοιχεία λειτουργεί, τα στοιχεία της Ελστάτ. Με βάση αυτά τα στοιχεία προχωρήσαν όλα τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και με βάση αυτά τα στοιχεία προχωράμε και δημιουργούμε προϋποθέσεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Πέραν αυτού, λοιπόν, δεν έχω κάνει κανένα άλλο σχόλιο. Ο κύριος Ηλιάδης και να ετοιμάζεται ο κύριος Εχλετίδης. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε από Εφημερίδα Μακεδονία, κύριε Πρωθυπουργέ. Θέλω να σας πάω σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Αναφέρομαι στις πανελλαδικές και γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί περιμένουν μια οριστική θέση από την κυβέρνησή σας. Ξεκινούν αύριο τα σχολεία. Οι μαθητές της πρώτης λυκείου δεν ξέρουν με ποιο σύστημα θα διαγωνιστούν για να μπουν στα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι, φαντάζομαι το αναγνωρίζετε κι εσείς, τα μηνύματα που εκπέμπονται από την κυβέρνηση μας έχουν μπερδέψει λιγάκι. Τη μία μέρα φαίνεται να καταργείται τις πανελλαδικές. Μάλιστα, μια διαρροή που αποδόθηκε στο Μαξίμου έλεγε μάλλον ότι εσείς δηλώσατε πως όσοι θα μπουν φέτος στην πρώτη λυκείου δεν θα δώσουν εξετάσεις. Την άλλη μέρα τις επαναφέρεται. Εν τέλει, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο είστε έτοιμοι να δώσετε προς διαβούλευση προβλέπει δύο εξετάσεις, Γενάρη και Ιούνιο. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η τελική θέση της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα και πότε νομίζετε ότι θα έχετε την οριστική θέση. Ευχαριστώ. Μάλλον δεν παρακολουθείτε στενά τις εξαγγελίες και τις παρεμβάσεις. Όλοι οι μαθητές αυτή τη στιγμή και όλοι οι γονείς γνωρίζουν τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης και σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση για να μπορέσω να επανέλθω κι εγώ σε μια εμβληματική μεταρρύθμιση που προχωράμε στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σχολείο τα τελευταία χρόνια, το λύκειο τα τελευταία χρόνια, από τα χρόνια τα δικά μου, τα χρόνια που εγώ ήμουν μαθητής, είχαμε τότε τις δέσμες στα 4 μαθήματα, είχε γίνει πάρεργο των φροντιστηρίων. Εξεταστικός προθάλαμος και πάρεργο των φροντιστηρίων. Θυμάμαι, στα χρόνια τα δικά μου μάλιστα, ότι αφήναμε όλες τις απουσίες στο τέλος της χρονιάς, ώστε μετά το Πάσχα δεν πηγαίναμε, δεν πατούσαμε καν. Και εκεί που γινόταν η πραγματική εκπαιδευτική διαδικασία, ήταν στα φροντιστήρια. Αυτό δεν άλλαξε και τα επόμενα χρόνια. Παρά τις όποιες αλλαγές γίνανε, άλλες αλλαγές βάλαν πολύ περισσότερα μαθήματα, άλλες μειώσανε ξανά τα μαθήματα, όμως αυτό δεν άλλαξε, διότι η πραγματική διαδικασία γινότανε και γίνεται και σήμερα δυστυχώς στο φροντιστήριο και το σχολείο έχει απαξιωθεί, το λύκειο έχει απαξιωθεί. Είναι μια διαδικασία η οποία στη συνείδηση του μέσου μαθητή είναι μια διαδικασία που δεν τον επωφελεί. Είναι βάσανο περισσότερο το σχολείο, δυστυχώς, και αγκαρία παρά ουσιαστική διαδικασία. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Αλλάζουμε
τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθώντας να δώσουμε αξία και περιεχόμενο στη μαθησιακή διαδικασία στο Λύκειο. Και πώς το κάνουμε αυτό? Πρώτον, μέσα από τη μείωση των μαθημάτων στα οποία ο μαθητής στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκείου θα καλείται να κρίνεται με βάση τις επιδόσεις του σε αυτά. Να σας πω ότι σήμερα, στο ισχύον σύστημα, ο μαθητής στην Τρίτη Λυκείου έχει 15 μαθήματα, ενώ εξετάζεται σε 4 από αυτά. Δηλαδή, για να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας, στα 4 από τα 15 μαθήματα όταν μπαίνει στην τάξη μπορεί και κάτι να παρακολουθεί, για επανάληψη από αυτά που κάνει στο φροντιστήριο, και στα υπόλοιπα 11 πηγαίνει για να γράψει παρουσία. Αυτό δεν είναι μαθησιακή διαδικασία. Κάνουμε λοιπόν τα 15 μαθήματα, ουσιαστικά 4. Γιατί τα άλλα δύο είναι, τα άλλα τρία μάλλον, είναι η γυμναστική, ο εκκλησιασμός και τα θρησκευτικά δηλαδή, και το άλλο είναι ένα μάθημα το οποίο δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να καταλάβουν πώς πρέπει να οργανώνουν τις εργασίες τους, διότι και η εργασία είναι μέρος πια της εξεταστικής διαδικασίας. Μειώνοντας τα μαθήματα σε 4, έχουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα 4 μαθήματα να αυξήσουμε τις ώρες. Και από εκεί που ήταν 3 ώρα τα μαθήματα στα οποία ο μαθητής κρινόταν, τώρα είναι 6 ώρα μέσα στο σχολείο. 6 ώρες τη βδομάδα. Και ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 3 ώρες εκτός διδασκαλίας ο μαθητής να μπορεί να βρίσκει τον καθηγητή ο οποίος θα είναι στο σχολείο προκειμένου να λύνει απορίες. 6 ώρες λοιπόν τα κρίσιμα μαθήματα, τα 4 κρίσιμα μαθήματα. Σε αυτά τα 4 κρίσιμα μαθήματα ο μαθητής θα κρίνεται κατά τη διάρκεια του έτους στις επιδόσεις του, όχι μόνο στη γραπτή διαγνωστική διαδικασία, αλλά και στις επιδόσεις του τετραμήνου. Και κυρίως μέσα από εργασίες, όπου για να διασφαλίσουμε το αδιάβλητο αυτών των εργασιών, στο τέλος του τετραμήνου, γιατί χωρίζουμε σε 2 τετράμινα, πρώτο και δεύτερο τετράμινο, οι εργασίες αυτές θα διορθώνονται όχι από τους καθηγητές του ίδιου σχολείου, αλλά με την ίδια διαδικασία των μέχρι σήμερα πανελλαδικών που γνωρίσαμε, από άλλα σχολεία, όπου χωρίς να γνωρίζουν ποιος μαθητής είναι, θα διορθώνουν αντικειμενικά. Και η τελική κρίση στις κεντρικά οργανωμένες εξετάσεις, στις γραπτές εξετάσεις, θα γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο σε 3 μόλις μαθήματα. Σε 3 από τα 4 μαθήματα. Και μάλιστα θα δίνεται και μια ευκαιρία μπόνους, όπως λέμε, στον μαθητή, καθότι υπάρχει και η διαδικασία του Γενάρη, στην οποία όλοι οι μαθητές θα εξετάζονται κεντρικά, αλλά θα μπορούν να κρατάνε το βαθμό τους, να τον προσμετράνε στη συνολική επίδοση, μόνο αν στην εξέταση του Γενάρη έχουν γράψει καλά. Ενώ αν δεν έχουν γράψει καλά και έχουν γράψει καλύτερα τον Ιούνιο, θα μπορούν να μην συνυπολογίζουν την εξέταση του Γενάρη. Είναι ένα σύστημα το οποίο ενδεχομένως να ακούγεται σύνθετο, αλλά πιστέψτε με, όσοι έχουν περάσει πρόσφατα αυτή την πολύ έντονη και δύσκολη συναισθηματικά διαδικασία των μαλλαδικών εξετάσεων και όσοι γονείς έχουν παιδιά που σύντομα, πρόσφατα, πέρασαν αυτή τη διαδικασία, έχουν αρχίσει ήδη και κατανοούν το πόσο πληρέστερο και πόσο καλύτερο είναι για τον ίδιο τον μαθητή και φυσικά για τις οικογένειες. Η συνολική μας αντίληψη είναι η ενίσχυση του Λυκείου, η ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και του περιεχόμενου, του παρεχόμενου της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της παρεχόμενης γνώσης στο Λύκειο, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι κάνουμε και μια μεγάλη τομή στην ίδια την συναισθηματική εξέλιξη και πίεση που δέχονται οι μαθητές σε αυτή την πολύ κρίσιμη και δύσκολη ηλικία, όπου βάζουμε
τα παιδιά αυτά των 17 ετών να κριθούν από μία και μόνο εξέταση σε ένα και μόνο δεκαήμερο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια θετική τομή και πιστεύω ότι και οι φορείς στους οποίους έχουμε δώσει τον διάλογο, εκπαιδευτικοί φορείς, εκπρόσωποι των καθηγητών, αλλά και στα κόμματα, πιστεύω ότι ο διάλογος αυτός θα είναι ουσιαστικός και θα καταλήξει πολύ σύντομα, ώστε να μπορέσουμε αυτή η ουσιαστική μεταρρύθμιση να γίνει νόμος του κράτους μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα οι μαθητές οι οποίοι φέτος πάνε στην πρώτη λυκείου θα έχουν το νέο σύστημα εξέτασης. Και κάτι τελευταίο, πιστεύουμε ότι με αυτό το νέο σύστημα θα περιορίσουμε. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, δεν λέω ότι θα καταργήσουμε, θα εξαφανίσουμε, θα περιορίσουμε όμως το φαινόμενο της παραπαιδείας. Και θα το περιορίσουμε διότι θα αναβαθμιστεί η διαδικασία στο σχολείο. Δεν λέω θα το εξαφανίσουμε, διότι, ξέρετε, για να το εξαφανίσουμε, αυτό έχει να κάνει και με την κουλτούρα μας, έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις των παιδιών μας, έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη μας στο δημόσιο σχολείο. Και βεβαίως πάντοτε, όταν στις σχολές υψηλής ζήτησης υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα υπάρχει ανταγωνισμός. Κακά τα ψέματα. Όμως πιστεύω ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά εκείνα που το αξίζουν, στα παιδιά εκείνα που έχουν τις δυνατότητες και δεν έχουν την οικονομική άνεση να πάνε σε φροντιστήριο, με πολύ μεγαλύτερη άνεση τώρα, με αυτό το σύστημα, να είναι πιο καλά προετοιμασμένοι και άρα πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό θα μειώσουμε τη μάστιγα αυτή της παραπαιδείας. Και οφείλω και μια τελευταία απάντηση στο ερώτημά σας. Ναι, πράγματι, δεν είναι αυτό σύστημα ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν θα αρνηθώ ότι στις σκέψεις, στη βούληση, στις συζητήσεις που είχαμε όλο το διάστημα που ήμασταν στην αντιπολίτευση και μετά, το σύστημα της ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή της πρόσβασης σε ένα προπαρασκευαστικό έτος στο πανεπιστήμιο, που εκεί θα γινόταν η διαδικασία της προπαρασκευής και της κρίσης, ήταν έντονη στο μυαλό μας. Όμως, αυτό το σύστημα δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τους σημερινούς πόρους που έχουμε στην εκπαίδευση στη χώρα μας. 2,85% του ΑΕΠ έχουμε, ίσως να ήθελε 5 και 6% του ΑΕΠ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν, κατά την άποψή μου, μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που καταργεί τις πανελλαδικές εξετάσεις όπως τις ξέραμε, αναβαθμίζει το Λύκειο, ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα αγκαλιαστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών, των γονιών, αλλά και των καθηγητών, διότι στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε αυτές τις αλλαγές και με την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή στις 4 θα πρέπει να τελειώσουμε, θα πάρουμε άλλες 3 ερωτήσεις. Ο κύριος Εκλετίδης και να ετοιμάζεται η κυρία Καλογεροπούλου. Από το κόκκινο. Η κυβέρνησή σας από το 2015 είδε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το αίτημα για τη δημιουργία παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Πριν από 2-3 μέρες ανακοινώθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ότι θα προχωρήσει σε μια μεγάλη δωρεά προς το Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία και νέων δομών, αλλά και για την αναβάθμιση παλαιότερων δομών νοσοκομείων. Ένα μέρος μεγάλο αυτής της δωρεάς φαίνεται ότι θα κατευθυνθεί στη Θεσσαλονίκη για τη δημιουργία του παιδιατρικού νοσοκομείου. Θα ήθελα να μας πείτε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και αυτό γιατί και στο παρελθόν από άλλους πρωθυπουργούς, από άλλους υπουργούς υγείας, από άλλες κυβερνήσεις υπήρχαν ανακοινώσεις για τη δημιουργία παιδιατρικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκη και μάλιστα οι υπουργοί πηγαίναν και σε διάφορα οικόπεδα και λέγανε ότι εδώ θα χτιστεί το παιδιατρικό νοσοκομείο, αλλά δεν μπήκε ούτε ένα τούβλο. Εμείς είμαστε τόσο large που ούτε το ανέφερα χθες, έτσι. Άλλες κυβερνήσεις θα ήταν το βασικό θέμα της ΔΕΔ. Υλοποιείται όμως και δεν είναι υπόσχεση. Και θέλω με την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ανδρέα Δρακόπουλο και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που αποφάσισε μια πολύ σπουδαία δωρεά στον χώρο της υγείας, 200 εκατομμυρίων ευρώ, και για πρώτη φορά δεν νοιάζεται για το θεαθήν, αλλά για την ουσία. Δεν νοιάζεται
για να φτιαχτεί κάτι που να συμβολίζει το όνομα του Ιδρύματος. Νοιάζεται για την ουσία. Νοιάζεται για το πώς θα κλείσουμε τρύπες. Θα κλείσουμε προβλήματα υπαρκτά στο χώρο, στο χάρτη της υγείας, στο σύστημα της δημόσιας υγείας. Και έχουμε μια προσφορά 200 εκατομμυρίων, η οποία μοιράζεται στην Κομωτινή, στη Θεσσαλονίκη και στα νησιά μας. Στην Κομωτινή με την ανέγερση και στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου, στη Θεσσαλονίκη με την ανέγερση νοσοκομείου παιδών στη Θεσσαλονίκη, παιδιατρικού νοσοκομείου, που τόσο μεγάλο έλλειμμα ήταν για μια μεγάλη πόλη όπως στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως στα νησιά μας, μέσα από την ενίσχυση των ελικοπτέρων της αεροδιακομιδής, προκειμένου να μπορούμε να είμαστε πλήρεις και πάντοτε σε ετοιμότητα, ώστε να μεταφέρουμε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από νησιά, από ακριτικές περιοχές, στα κεντρικά νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων. Είναι λοιπόν μια πολύ θετική εξέλιξη, μια πολύ θετική εξέλιξη για τη Βόρεια Ελλάδα, την Κομωτινή και τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, η οποία γίνεται πράξη εξαιτίας αυτής της πολύ θετικής χημίας και συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η οποία θα υλοποιηθεί, πιστεύω, το συντομότερο δυνατό. Άλλωστε, ο χρόνος ρεκόρ για την ολοκλήρωση του κέντρου στην Αθήνα, του κέντρου πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, που στεγάζει τώρα τη Λυρική και την Εθνική Βιβλιοθήκη, είναι ένας θετικός προάγγελος ότι αυτή η εξαγγελία όχι μόνο δεν θα είναι εξαγγελία στα χαρτιά, αλλά θα υλοποιηθεί και πάρα πολύ σύντομα. Η κυρία Καλογεροπούλου. Και να ετοιμάζεται η τελευταία ερώτηση. Θα πάει στην κυρία Παλιού από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδος. Από τα παραπολιτικά. Χαίρομαι, κύριε Πρόεδρε, που σας μιλάω φέτος, γιατί νόμιζα ότι με είχαν προγραμματίσει για του χρόνου να ρωτήσω. Στις 4 η ώρα που ρωτάω. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ακούμε το νέο αφήγημα της κυβέρνησης, που είναι ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα τελειώσουν τα μνημόνια. Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες, αφού το 19 θα έχουμε και πάλι μειώσεις στις συντάξεις και θα έχουμε μεγαλύτερη φορολογία, καθώς θα πέσει το αφορολόγητο. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, σε ό,τι αφορά το μέρισμα που είπατε προηγουμένως. Έχετε συνεννοηθεί με τους εταίρους, γιατί υπήρξαν την προηγούμενη φορά παρατράγουδα, τα οποία τα θυμόμαστε όλοι. Ευχαριστώ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, κύριε Καλογεροπούλου. Λοιπόν, να σας απαντήσω. Είναι σημαντικό και κέριο το ερώτημα το οποίο θέτετε. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την έξοδο από τα μνημόνια, την σκληρή επιτροπία, κατά την άποψή μου, δεν έχει να κάνει μόνο με τη δυνατότητα που θα ανακτήσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο που βεβαίως δεν θα είναι πλαίσιο να κάνουν ό,τι θέλουν, διότι όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν ένα πλαίσιο, ας το πω έτσι, επιτήρησης. Όλες. Έχουμε κάποιους κοινούς στόχους, αυτούς τους στόχους τους τηρούμε, αλλά είναι διαφορετικό να έχεις το στόχο και να μπορείς να επιλέξεις εσύ το μέσο υλοποίησης του στόχου και να έχει αυτούς τους βαθμούς ελευθερίας η εκάστοτε κυβέρνηση να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, και διαφορετικό αυτό το οποίο ζήσαμε ως μια εξαίρεση της εξαίρεσης, θα έλεγα εγώ, όλα αυτά τα χρόνια. Διότι βρεθήκαν και άλλες χώρες σε αυτό το καθεστώς μνημονιακής εξαίρεσης, αλλά βγήκανε πιο σύντομα. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη διαφορά. Πρώτον. Δεύτερον, σε σχέση με την αίσθηση του πολίτη και της καθημερινότητας και της ζωής. Κυρία Καλογεροπούλου, δεν θα κουραστώ να το λέω. Πιστεύω ότι το μεγάλο θέμα που έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε ως ελληνική κοινωνία είναι η ανεργία. Είναι η ανεργία των νέων ανθρώπων και η ανεργία συνολικά. Δεν μπορεί να είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης και να έχουμε 25% ανεργία και 50% για τους νέους. Δεν γίνεται αυτό. Μπορεί να έχουμε συντάξεις μικρότερες ή μεγαλύτερες, αν συγκρίνεται με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε και μεγαλύτερες, αλλά η κανονικότητα, η εύρυθμη λειτουργία έχει να κάνει με την εργασία.
Θεωρώ λοιπόν ότι το κρίσιμο στοιχείο αλλαγής που θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται κατανοητό στην καθημερινότητα του πολίτη είναι αυτό. Ότι θα σταματήσουν οι νέοι άνθρωποι να φεύγουν στο εξωτερικό, θα σταματήσει η νεανική επιχειρηματικότητα να είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο, θα σταματήσουν οι ερευνητές να βγαίνουν έξω ή κάποιοι να θεωρούν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παράξει και η μόνη παραγωγική δραστηριότητα να είναι η φούσκα στα χρηματιστήρια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πιστεύω ότι εκεί θα κρυθούμε το 2019 όταν θα γίνουν οι εκλογές. Στα επιτεύγματα που θα έχουμε και βεβαίως το ότι θα έχουμε σχεδιάσει και την επόμενη μέρα ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο, ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που θα ξεκινάει από τα πιο απλά και καθημερινά μέχρι τα πιο σύνθετα. Τι θα γίνει δηλαδή, μπορούμε να παραμείνουμε προσιλωμένοι για παράδειγμα στον πρωτογενή τομέα, σε μια λογική που ήταν βασική αιτία της τρέβλωσης τον προηγούμενο χρόνο, αποσύνδεσης των επιδοτήσεων από την παραγωγή. Μπορούμε να μείνουμε σε αυτό ή στο ότι τα προϊόντα, τα αγροτικά θα είναι μόνο εκεί όπου έχουμε επιδοτήσεις. Εγώ συνάντησα προχθές παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν σχέση με την αγροτική, πάντα ήταν αγρότες και αποφάσισαν να γίνουν αγρότες στην πορεία, διότι ανακάλυψαν ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και επένδυσαν σε αυτό, στην ελληνική φύση και σημαντικής ποιότητας αρωματικά φυτά που μπορεί να παράξει μοναδικά ελληνική φύση. Και έχουν χιλιάδες στρέμματα παραγωγής αρωματικών φυτών. Και μου λέγανε ότι η αποδοτικότητα αναστρέμμα είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από ότι η αποδοτικότητα της μέσης παραγωγής καλλιεργειών που έχουν και επιδότηση. Αν λοιπόν δεν μπούμε σε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας και αν η πολιτεία δεν δώσει δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους να παράξουν στη χώρα και να δώσουν προστιθέμενη αξία, δεν θα αλλάξουμε και κατεύθυνση. Πήγαμε στην Δυτική Μακεδονία και εξαγγείλαμε 5.000 στρέμματα που ανήκανε στην ΔΕΗ από τα λιγνητικά πεδία που αποκαταστάθηκαν, να τα δώσουμε 5.000 στρέμματα σε παραγωγούς, μικρούς παραγωγούς και μεσαίους παραγωγούς για αρωματικά φυτά. Ξεκινάει η πρώτη επένδυση εκεί για 1.500 στρέμματα. Σας λέω κάποια παραδείγματα για να καταλάβετε τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει στη ζωή μας και πόσο αγώνα και σχέδιο χρειάζεται όμως για να μπορέσουμε να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και αυτό που ήδη αισθανόμαστε, ήδη βλέπουμε στα νούμερα, να το δούμε και στην πραγματική μας ζωή. Α, για το μέρισμα. Εντάξει, νομίζω είπα και σε κάποια προηγούμενη μου αναφορά ότι θα έχουμε φέτος, από ό,τι φαίνεται, θα είμαστε σε θέση καλύτερα να το γνωρίζουμε γύρω στο Νοέμβρη, υπέρβαση έναντι στόχων και θα υπάρξει μέρισμα στους κοινωνικά αδύναμους με τρόπο το οποίο θα σας αναγγείλουμε όταν τον αποφασίσουμε και βεβαίως να ξέρετε ότι δεν υπάρχει διαφωνία από την πλευρά του. Θα γίνει δηλαδή σε συνεννόηση με τους εταίρους μας. Για να κλείσουμε, η κυρία Παλιού. Θόμη Παλιού από το ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μείνουμε για λίγο στην τελευταία σας τοποθέτηση και στο ενδιαφέρον που δείχνετε για την ελληνική ύπαιθρο. Να σας πω ότι η περιφέρεια, το πρόβλημα διαρροής επιστημόνων στο εξωτερικό, το ζει διπλά. Γιατί οι νέοι μας, εκτός του ότι φεύγουν στο εξωτερικό, εγκαταλείπουν αρκετά νωρίς την επαρχία, τον τόπο που γεννήθηκαν, για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οπότε θέλω να μας πείτε αν υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον σχεδιασμό σας για να μείνουν νέοι στον τόπο τους ή να επιστρέψουν στην επαρχία μετά τις σπουδές τους και να δημιουργήσουν και γενικότερα πόση σημασία δίνεται στην συμβολή της περιφέρειας στον συνολικό σχεδιασμό επανεκκίνησης της οικονομίας.
Νομίζω ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις που ανέλησα χθες, τόσο για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, όσο και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά και οι παρεμβάσεις που προχωράμε στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, η ΚΙΝΣΕΠ, οι συστάδες επιχειρήσεων, τα κύτταρα δημιουργικής νεανικής επιχειρηματικότητας, είναι παρεμβάσεις που στόχο έχουμε να διαχυθούν κυρίως στην περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Ξεκινήσαμε το προηγούμενο διάστημα μια πολύ φιλόδοξη διαδικασία. Την διενέργεια περιφερειακών συνεδρίων, συνεδρίων σε κάθε περιφέρεια, για το αναπτυξιακό σχέδιο κάθε περιφέρειας ξεχωριστά. Στόχος μας είναι ο εθνικός στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασμός, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη, να είναι η σύνθεση των επιμέρους σχεδίων σε κάθε περιφέρεια. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχουμε πάρα πολύ καλά και θετικά μηνύματα και αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να βάλουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς, κλαδικούς και παραγωγικούς, σε μια συνέργεια, σε μια συνεργασία, προκειμένου να προσδιορίσουμε εκείνους τους τομείς όπου πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο, γιατί αποτελούν τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να έχουν πολύ μεγάλη απόδοση αν τους στηρίξουμε έστω και λίγο. Και αυτό κάνουμε. Αυτό κάναμε. Το πρώτο συνέδριο έγινε στη Δυτική Μακεδονία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το δεύτερο έγινε στην Στερεά, στη Λαμία, σε πείσμα ορισμένων η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης είναι ενεργή και θα συνεχίσει να είναι ενεργή, διότι σε τελική ανάλυση αρχίζουμε σιγά σιγά όλοι και καταλαβαίνουμε, όχι όλοι βέβαια, αλλά εντάξει, δεν θα περίμενε κανείς να το καταλάβει αυτό η σημερινή αντιπολίτευση, αλλά τουλάχιστον η τοπική αυτοδιοίκηση αρχίζει και κατανοεί. Βρισκόμαστε όλοι στην ίδια μεριά του τραπεζιού, στην ίδια βάρκα. Αν η βάρκα μπάζει νερά, δεν θα το χρεωθεί μονάχα αυτός που κάνει το κουμάντο στο καράβι, όλοι θα το χρεωθούμε. Αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε, ο καθένας από τη θέση ευθύνης του, προκειμένου να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα κακό σκήμενα, πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό απευθύνεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους παραγωγικούς φορείς, σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Εγώ θέλω λοιπόν κλείνοντας να σας πω ότι αυτά τα συνέδρια για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικά, και για τον λόγο του ότι μπορεί να δώσουν και μια άλλη διάσταση στο όραμά μας για τη δίκαιη ανάπτυξη. Διότι η δίκαιη ανάπτυξη δεν σημαίνει μονάχα δικαιοσύνη ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς, αλλά και χωρική ισότιμη κατανομή. Δικαιοσύνη ανάμεσα σε χωρικό επίπεδο, ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας, να μην υπάρχουν οι φτωχοί συγγενείς και το κέντρο που τα παίρνει όλα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι μπαίνουμε σιγά σιγά σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, σε έναν άλλο τρόπο λειτουργίας που μπορεί να δώσει αποτελέσματα και να δώσει προοπτική, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, τους πιο αδύναμους και ιδιαίτερα τους νέους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.